Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Έλα να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Καλώς ήρθατε στο show του Rap και του Cool. Κάνε ένα. Ωραίο τίτλο. Τίτλος. Πολύ ωραίος τίτλος εκπομπής. Τρεις μήνες ψάχνουν να βρουν τίτλο εκπομπής και βγάλαν Rap and Cool Show. Εγώ δηλαδή, ξέρεις γιατί σκάω. Άμα ψάχνανε κανένα εξάμηνο θα βρίσκανε κανένα καλύτερο. Λέει. Όχι, δεν μπορώ να κάνω. Εγώ ξέρεις γιατί σκάω. Γιατί έκανα διακοπές και μέσα μηνύματα με παίρνανε πώς θα το κάνουμε και τελικά βγήκαν τα παρατσούκλια μας. Φίλε, άμα τους πεις αυτούς να πάνε στο θέατρο. Ναι. Πού θα πάνε? Σε ταβέρνα θα πάνε. Σε ταβέρνα. Πού να πάνε στο θέατρο? Δεν έχουν κουλτούρα καλλιτεχνική. Ναι, εννοώ, εμείς φύζουμε και εσύ και εγώ. Κουλτούρα καλλιτεχνική δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Κατάλαβες, άμα τους πεις πάμε ένα θέατρο, θα πούνε σε γουρνοταβέρνα θα πάνε. Ναι. Φάνε κανένα λουκάνικο με κάνα πράσο να πούμε. Να κάνουν κάκα. Μία ακόμα δεν ξεκίνησε εκπομπή. Αυρωμάν 4 τετράγωνα να πούμε. Πού άφησε. Τους πεις τι ήταν. Ξέρω εγώ, Αλέκος Λιδωρίκης, θα σε πούνε ήταν σέντερφορ, κάνας παλιό σέντερφορ στον ΠΑΟΚ. Ο Λιδωρίκης. Με Λιδωρίκη ξεκινήσαμε σήμερα, ναι. Θα πάμε μέχρι και τις 10. Πού να βρούνε, πού να βρούνε ρε, οι άτεχνοι να πούμε. Εσύ βρήκες κάτι ωραία, βρήκα και εγώ κάτι ωραία, αλλά δεν. Όχι, ήταν ο χορηγός που ήταν εξτρίμο. Ναι, είμαστε πολύ λαϊκούρα. Ο χορηγός είναι κουλτουριάρης. Είναι κουλτουριάρης, ναι. Δεν πειράζει Κωνσταντίνο μου, ακόμα εμείς θα είμαστε μέχρι τις 10, δεν αλλάζει τα πρόσωπα. Rap and cool, cool and rap, μουσικούλα και δεν συμμαζεύω. Μη. Αηδία πρωί. Έλα να σε κεράσω τώρα, μια που ξεκίνησε, έλα να σε κεράσω μπουγατσούλα, τυρόπιτα, τι γουστάρεις. Μία σημεία δώρο, μόνο στα καντίνα pit stop, πίτα, μπουγάτσα, καφές, αν θέλετε βέβαια και καφεδάκι θα πάρετε δώρο και το νερό. Στον πέμπτο καφέ ο Έκτος Κούτρα δώρο, στα τρία σημεία της πόλης μας, παλιού σταθμού 36, πόντου 56 Λαχανογοράκι, οδός Λαγκαδάς, ο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Από χθες εωρείται ένα... Εωρείται, ναι, παντού στα Ερζιανά, στα ΜΜΕ, στα social media από τα οποία τα γουστάρεις και εσύ και τα ανακαλύπτεις. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι κακός, πώς πάει έτσι, τι κάνει, τι ράνει. Ναι, δεν έχει παίξει μπάλα. Ναι, δεν έχει παίξει μπάλα. Εγώ θα σου αντιστρέψω και να μου απαντήσεις. Πήρε παραπάνω από αυτά που άξιζε παικτικός. 100%. Ναι, 100%. Δηλαδή, αν
Αλλά χθες έκαμε στη Μαρμίτα. Ένα είναι αυτό το ερώτημα, αλλά εγώ θέλω να αντιστρέψω το ερώτημα και στον κόσμο και σε σένα. Στο Λαϊκό Δικαστήριο. Ναι. Εκεί υπάρχει το διαδίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Και υπάρχει κόσμος, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι. Δεν τύποι. Μου λες τώρα, αυτά εδώ τι είναι εδώ που έχει δεξιά, τα άσπρα. Colgate. Τι διεσύντερε, να πήγαμε κανένα μάμπο. Δεν ξέρω, ρε, Κωνσταντίνε, δεν ξέρω τι παιδί σε σειρά γορμίδι με την Colgate γύρω-γύρω εδώ, άσπρα. Δεν βλέπω το πρωί. Είσαι αυθεντικό, οριτζινάλε. Δεν βλέπω. Κάνω αγώνα το πρωί, ποιο θα πάει πιάσει τουαλέτα, εγώ ή η Ευγενούλα. Γιατί η Ευγενούλα φτάνει να περάσει το σχολικό. Η Ευγενούλα θα σε περάσει ό,τι και γίνει, γιατί άμα πει μπαμπάκα μου, βγαίνει να μπω εγώ, θα μπει. Η Ευγενούλα θα μπει. Έτσι δεν είναι. Και μετά τρέξει εσύ και δεν προλαβαίνει. Ξέρω και ξαναμπαίνω. Με Ευγενούλα είναι αυτή, φίλε. Αλλά δεν κάνει κι αλλιώ. Κάνει κι αλλιώ, Ευγενούλα. Μαγκέ δεν έχει εκεί. Κομμένε οι μαγκέ. Λοιπόν, εγώ να. Αργεί μπαμπά. Αργεί μπαμπά. Ο μπαμπά να η Colgate δεξιά-αριστερά στα μάγουλα, στα φρύδια. Πήγα να κάνω μια θήκη στο δόντι, ρε. Πήγε, ναι. Δεν την έκανα ακόμα τώρα, θα πάω σε έναν τύπο να με μετρήσει κάτι σαν τη μετρήση. Ναι, θέλει με χιλιοστά, με λεπτομέρεια, είναι σημαντικά. Πήγα στην οδοντίατρο και με λέει. Γυναίκα. Γυναίκα. Κάνω τα δόντια να πούμε. Εμπιστεύεσαι εδώ την γυναίκα. Γιατί προχθές σ' άκουγα που λες δεν εμπιστεύομαι κάποιες γυναίκες σε κάποιες δουλειές. Το πολύ πολλές εξεδοντιάσεις. Σε εξεδοντιάσεις. Για να πεθάνεις δεν πεθαίνεις. Ναι, δεν παθαίνεις. Ναι. Εγώ δηλαδή, σου έστειλα μήνυμα. Δηλαδή πράγματα τα οποία ας πούμε, δεν μπορείς να πεθάνεις, να καταστραφείς. Ρισκάρεις. Το πολύ πολλά με βγάλεις στραβοδόντι. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Οι γυναίκες είναι πολύ καλές σε πολλά επαγγέλματα και στο κομμάτι πιλότος γυναίκα. Και εγώ έτσι ήμουν σαν και σένα, μέχρι που είδα και την πτήση και την προσγείωση. Ναι. Τέτοια προσγείωση δεν έχω ζήσει στη ζωή μου με γυναίκα πιλότο. Κάτι την έπιανε περίοδος μια εβδομάδα και μετά. Δεν θα δούλευε. Μπορεί να τα λίγο εντάξει. Ένα άνθρωπο ο οποίο από τι 30 μέρε, τι 5. Τι 7, τι 5, τι 6, τι 4. Είναι άρρωστο. Τι δουλειά να κάνει. Για να καθαρίζουν το αιματάκι του Κωνσταντίνε μου τώρα. Γι' αυτό, είναι, αυτό σου και παραπάνω. Άλλο σου λέω ρε φίλε. Ναι. Μπορεί να ζήσει 200 χρόνια. Ναι. Να ζήσουν και κάνουν και παιδιά κτλ. Άμα από τις 30 μέρες είσαι εργοδότης. Ναι. Και είσαι να προσλάβεις έναν τύπο. Ναι. Ή μία τύπησα. Ναι. Και ξέρεις ότι η μία 30 μέρες στις 6 θα είναι άρρωστος. Ναι. Άρρωστη. Όχι ακριβώς άρρωστη. Θα είναι. Άρρωστη. Με νεύρα θα είναι κάπως. Θα βρει κανένα κουρουμπαγλά, θα εγκαστρωθεί. Ναι. Θα ζητάει κανένα χρόνο να πούμε ένα άδεια. Κοίησης πώς τα λένε τι αυτά. Να κάνουμε αφού αυτές φέρνουν στον κόσμο. Μετά πάθουν καμιά μεταλόγια κατάδελφη στα πηδάνε τα μπαλκόνια. Πού να σε τραπτάβα. Θες άντρα δηλαδή. Θες άντρα. Στη δουλειά επάνω. Πάντως σε πολλά επαγγέλματα οι γυναίκες είναι top. Εγώ τις βγάζω το καπέλο. Οι γυναίκες πρέπει να κάνουν εξειδικευμένα επαγγέλματα. Δηλαδή επαγγέλματα τα οποία αφορούν αυτό το κομμάτι. Το γυναικείο. Είναι καλύτερο. Δηλαδή θα πας σε έναν ας πούμε πολιτή παπουτσιών. Ναι. Δηλαδή, θες γυναίκα εκεί. Η πολιτρία έχει άλλο στυλ που θα σε πιάσει. Πιο φινετσάτη. Θα πάει ένα χαμόγελο. Ένα γουρούνι, ξέρουμε κάτι. Με χοντρά δάχτυλα εκεί δεν είναι. Με τα δικά μου τα μούτρα, πιάνει τον πολιτή. Καλά, άμα είναι τσαχπίτη ο πολιτή, πάλι μπορεί. Άμα είναι και ψιλογκέι, καλό. Αυτοί είναι δυναμίτε, είναι πολύ δυνατοί. Οι καλύτεροι είναι. Οι γύφτοι και οι γκέι. Οι καλύτεροι πολιτέ. Δεν υπάρχουν. Απλά οι γύφτοι είναι κλέφτε, κλεφταράδε. Όχι όλοι. Εντάξει, του βάλουμε όλοι. Έχει δει κανένα γύφτο να μην κλέβει. Καλά, δεν συναστρέφουμε πολλού γύφτου, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Όχι, δεν έχω δει, χωρίς πλάκα τώρα. Με γυαλιά γύφτο έχεις δει ποτέ? Όχι. Ε? Τι προσέχει ο άνθρωπος. Γέρο γύφτο έχεις δει ποτέ? Όχι. Μερικούς ξεχασμένους, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Λες ότι δεν ζουν πολλά χρόνια, δεν ζουν πολλά χρόνια. Γιατί είναι μέσα στο περιβάλλον τους, δεν είναι το ιδανικό. Τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Ναι, τέλος πάντων. Αλλά λέω όμως ναι. Ότι μερικά επαγγέλματα δεν είναι, γιατί εσύ σαν εργοδότης δεν θα έπαιρνες μια η οποία στις 30 μέρες ή 6 είναι άρρωστη. Ναι. Βέβαια, τι. Εντάξει. Πονάω, όχι κάνω. Εντάξει. Όχι τα ψυχολογικά, μια μέρα καλά, μια δεν είναι. Κατάλαβες. Ναι, εντάξει. Τα έχουν αυτά. Οι γυναίκες δεν. Πότε την πάρεις τη δουλειά. Ενώ, ας πούμε, πες σε ένα μαγαζί που πουλάει κρέμες, που πουλάει, ξέρω εκεί εγώ. Είναι μόνο γυναίκες. Ξέρω εγώ, αυτά τα κραγιόν. Τα είναι γυναίκα μου, έτσι. Αρώματα, τα γυναίκα μου κάτω. Ναι. Πολιτή, άντρα, τι να τον πάω τώρα. Όχι, όχι. Το κρεμανταλά να πούμε. Είναι μόνο. Μπορεί. Οι γκέι, εκεί είναι, κάνουν τις πωλήσεις. Η γυναίκα είναι για τις πωλήσεις. Ναι, 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 ιδανική. Βέβαια. Προμόσιο να κάνει, αεροσυνοδός να πάει. Ναι. Ξέρω εγώ, ναι, εντάξει, θα μου πεις. Μυστικός πράκτορας. Βέβαια. Βέβαια. Γιατί εκεί βέβαια. Το δόλωμα. Ναι. Αστυνομικός. Ναι, ναι, βλέπουμε ταινίες. Ναι, δεν είμαστε ναι, λιμά. Έτσι. Εκείνη η οποία νομίζει είναι η φοιτήτρια είναι η ναι. Αστυνομικός. Έτσι. Πούμε. Εκεί τις χρειαζόμαστε. Ναι. Άρα ο έκασος το είδος του και οι γυναίκες. Όπως και άντρες, όπως και άντρες, μερικά επαγγέλματα είναι καθαρά γυναικεία, ρε παιδί μου. Δεν είναι τώρα για να κάνει τη δουλειά αυτή ο άντρας, θα πούμε. Ποια δουλειά, ας πούμε, δεν μπορεί. Ο μάγειρας, ας πούμε. Όχι, εδώ διαφωνώ. Διαφώνα. Γιατί οι κορυφαίοι μάγειρες είναι σε. Αυτό είναι μύθος. Άντρες, ναι. Και τι είναι ο άντρας να μπαίνει μέσα στην κουζίνα, βάζει ποδιά, ρε. Αφού και να κάνει. Υπάρχουν ειδικά, εκπαιδεύονται, πηγαίνουν σχολές, ιστορίες. Μάγειρας. Μάγειρες. Άφια παιδά. Εγώ έχω κολλητό. Κολλητούς και κουμπάρο και αδερφό που είναι top. Δεν είναι τώρα το. Τρως και γλύψει και τα δάχτυλα. Δεν πάει να γλύψει και τις φτέρνες, ρε. Η γυναίκα είναι για την κουζίνα. Έχεις μαγειρέψει ποτέ. Ποτέ. Κι εγώ. Μόνο τόσο κάνω. Διπλό με κασεράκι. Αφού μεγαλώσαμε ναι, με τις μάνες μας. Με την ανατολίτικη κουλτούρα, ναι, τη γιαγιά ναι, ναι. Και τα λοιπά, το αγόρι να μην κάνετε. Κι όμως οι γυναίκες το θεωρούν σεξι να μαγειρεύει μια γυναίκα. Το θεωρούν σεξι.
Τι τον τρώνε, λέει. Όχι τον τρώνε, το θεωρούν σεξι να μαγειρεύει ένα άντρα. Το θεωρούν οι γυναίκες. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, αχ, να σε βάλουν και την ποδιά, να σε βλέπουν, να σε κάνουν, να μαγειρεύσει, να φάνε. Τώρα δεν ξέρω αν είναι. Και ένα άντρα μπορεί να θεωρήσει σεξι μια γυναίκα που κάνει κόντρα στο φανάρι, να πούμε. Ναι, κι εγώ. Το... Εγώ τη θεωρώ σεξι. Κι εγώ. Κι εγώ, ναι. Και λέω, α, τι κάνει το μωρό, δεν τρελαθήκαμε μαζί. Ναι. Που με πέρασε άλλη και μουρλάθηκα και μαζί μα. Και έφυγε το περουκίνι. Ε, κλάμα ρε φίλε, αυτό το σκηνικό. Πες την ιστορία, ρε, αυτό το σκηνικό δεν. Εσύ θα την πεις, εσύ θα την πεις. Λέω Κουλιανός πριν 10 χρόνια. Και βάλε. Θα πάμε, λέει, για επαγγελματικό ραντεβού με θεσσαλονικιό επιχειρηματία να κάνουμε δουλειά. Ναι. Μόλις μου λέει θεσσαλονικιός επιχειρηματίας να κάνουμε δουλειά. Μαγώνεται λίγο. Ναι, Κουλιανέ, του λέω. Ναι. Δεν πάμε σε κάποια καφετέρια. Να πιούμε δυο καφέ. Πού βρεθεί θεσσαλονικιός επιχειρηματίας στον χώρο και των μίντια κιόλας, ναι, να κάνει δουλειά. Αλλά ήταν εποχές που υπήρχε, ναι, κίνηση πάνω, ναι, στο κομμάτι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ αρνητικός, να πούμε. Ναι, ο συνήθως. Αλλά τον έφυγε. Κουλιανός, να πούμε, άπλα, να πούμε, έχει μια Mercedes 200 σελ και πώς τη λένε, κάμπριο, λέει, δίχυρη. Κάμπριο, ναι. Τώρα, Κουλιανέ, δεν τρέχεις, λέω, γιατί μόλις γεννήθηκε η Ευγενούλα. Σωστά. Ναι, μην μας κλείσει πουθενά, ας πάει 20 χρόνια, 25 και καντήλιασέ μας μετά. Ναι. Καντήλιασέ μας μετά. Όχι, κουμπαράκι. Να παντρέψουμε. Κουμπαράκι μου, φοράς το κουμπαράκι μου και τα λοιπά. 80, θα πρέπει να κάνετε το εξής. Έχετε τα μανιτάρια που μαζέψατε. Κάτσε. Το γνωστό σας πάντρι με πάρα πολλά υλικά. Εμείς τι θέλουμε, δύο πιάτα σε 60 λεπτά. Που να αναδεικνύουν το άρωμα της τρούφας. Το είναι άντρας. Της τρούφας, το τονίζω. Της τρούφας, τρούφα, τρούφα. Να, και κάνει τρούφα κύκλο καλό. Να, άντρες, όλο άντρες είναι. Είδες τι άντρα κλασί. Ναι. Το σου φέρει κάτι τέτοιο. Και βγαίνουμε περιφερειακό. Έχετε. Και βγαίνουμε cool, ήρεμα. Εγώ ξέρεις αυτές οι περούκες, μετά από ένα μήνα χαλαρώνουν, να πούμε. Ήταν στο χαλάρωμα η δικιά μου. Στο χαλάρωμα ήταν. Και μας περνάει το κομμενάκι. Έχει ένα κομμενάκι με ένα γκολφ. Ναι, μας περνάει το κομμενάκι. Θα λες και είδε ο Κουλιανός, ξέρω εγώ. Γύρισε το μάτι ανάποδα. Το καράπαπα στην τούμπα να γύρισε το μάτι ανάποδα. Τσουλάκι λέει μια. Μας περνάς. Τι έγινε, ρε Κουλιανός. Τσουλάκι λέει. Με το τσουλάκι τραβάει μια τρίτη ο Κουλιανός. Βολίδα το Mercedes. Πάει περούκα. Ρε Κουλιανέ, δεν στο συγχωρώ αυτό. Εγώ ρε φίλε, θεωρώ ότι ήταν το κλικ στο να αναπτυχθεί μια απίθανη σχέση μεταξύ μας, έτσι. Τι θα σε κάνω. Ναι ρε φίλε. Το ραντεβού μας φάγαν τα λεφτά. Εντάξει, δεν πήγε καλά. Τον κοπάνισα μετά από 3 χρόνια εγώ. Ναι. Το τις έριξα. Ναι. Περίμενα. Το κρατάς, είσαι τέτοιος τύπος. Γιατί ήταν βουλευτής και, ναι, δεν μπορούσα να χωθώ γιατί είχε φύλαξη κτλ. Ναι. Μόλις έφυγε από βουλευτής. Από τα βουλευτικά του αξιώματα. Ναι. Πάρτε σκουφάλα να με θυμάσαι για να μάθεις να είσαι σωστός στις πληρωμές. Έτσι. Πάρτες, έτσι. Ωραίες μελιτζανάτες, γροθιές να με θυμάσαι και κράτα τα λεφτά. Τώρα δεν είναι πουθενά. Ας χρειάζεται να το μνημονεύσουμε τελείως. Λοιπόν, ωραία ιστορία. Αυτή η οποία η πατρίδα βλέπει σημαία από πίσω και τα λοιπά είναι η μεγαλύτερη απαταιώνα. Μούφαλες. Oh. Μούφαλες. Μακεδονομάχη, μακεδοευτή, σημαίες, να ξέρεις από πίσω είναι μούφα η δουλειά. Είναι μούφα με την όσο ΠΑΟΚ. Για να πάμε να τα συνδέσουμε. Όχι. Γιατί. Όχι. Α, μπράβο. Όχι. Εγώ θέλω να αντιστρέψω το ερώτημα. Δεν είναι μούφα. Ναι. Όμως ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι έχει ρέντα. Mm-hmm. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά να πω ότι στα ντέρμπι και στα μεγάλα παιχνίδια προβλημάτισε. Δηλαδή, 100% προβλημάτισε. Δηλαδή, προβλημάτισε με την Μπενφίκα στο 1-4. Ναι. Προβλημάτισε, ψηλό προβλημάτισε με την ΑΕΚ. Ναι. Χοντρο προβλημάτισε με τον Ολυμπιακό. Σωστά. Βέβαια, τα πέρασε ανέμακτα πλην της Μπενφίκα κτλ. Σωστά. Και ο κόσμος περιμένει να δει το κάτι το διαφορετικό. Εγώ πιστεύω θα το δει. Εγώ πιστεύω θα το δει. Γιατί εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει μία πτώση βιολογική σημαντική σε παίκτες κλειδιά. Κομβικούς. Όπως είναι ο Μάτος, όπως είναι ο Βιερίνια, όπως είναι ο Πέλκας. Όπως είναι ο Μαουρίτσιο. Α, όχι, έτσι ο Μαουρίτσιο. Ο Μαουρίτσιο δεν του βάζω στους ποιοτικούς παίκτες. Δεν τον βάζει. Και τον βάζω ότι. Είναι και σε ανωδική πορεία ο Μαουρίτσιο. Οι τρεις αυτοί ποδοσφαιριστές για μένα είναι ακρογωνιαίοι λύθοι στον ΠΑΟΚ. Είναι σε βιολογική πτώση μεγάλη. Οπότε περιμένω από αυτούς να ανέβουν αρκετά. Περιμένω από κάποιους νέους ποδοσφαιριστές μεταγραφέτες στο Ζάμπα, τον Γκαρέλι, τον Βέρμπλου να ανέβουν λίγο. Όμως η ποιότητά του στον χώρο του κέντρου είναι πολύ κακή. Ναι. Και θα σου ξαναπώ. Τον Γκάνιας δεν τον περιμένεις να ανέβει λίγο ακόμα. Όχι, τον Γκάνιας. Εκεί, αυτά είναι. Ο Γκάνιας έπιασε και ταβάνι, μπορώ να σου πω. Άρα το πρόβλημα μου λες εσύ, έτσι που σα αντιλαμβάνω. Το ότι κάνει αλλαγή το φορτούνι ο Ολυμπιακός. Παίρνει τα πάνω του ο Κάνιας γιατί είναι ο παίκτης. Τον έσκασα λες. Ναι, γιατί είναι τον ο παίκτης. Έτρεξα. Ναι, εντάξει, αλλά ήταν λάθος και η αλλαγή νομίζω του προπονητή του Ολυμπιακού. Γιατί, να βγει ο Φορτούνης. Να βγει ο Φορτούνης. Ο πιο απειλητικός. Γιατί όταν έχεις ας πούμε ένα ΠΑΟΚ ο οποίος δεν βγαίνει στο χώρο, ναι, κάθεται μέσα και κάθεται μέσα,
βγάλει το μπουχαλάκι, βάλε το φετφατζίδι μέσα και τράβα χάφ, το, τράβα χάφ τον Φορτούνη και παίξει έτσι. Άλλο πάω, σου βγει σε αντεπίδεση. Με αυτά τα χάφια σου κάνει το 2-0, στο έκανε. Ο Κάνιας πάντως φάνηκε κουρασμένος και στην τελική φάση που δεν έσπασε σωστά στο Ζάμπα και έδωσε στον Μπρίγκοβιτς. Εκεί φάνηκε κούραση. Δεν φάνηκε κουρασμένος. Ο Κάνιας φάνηκε κακός χάφ, γιατί ένας χάφ με επίπεδο, ένας καλός χάφ, την μπάλα θα τη σπάσει δεξιά και θα μπει όλος μέσα στα δίχτυα. Ο Ζαμπά. Ναι. Σε ποιον την έκανε στον. Στον Μπρίγκοβιτς που ήταν μαρκαρισμένος. Μόνο και μόνο ότι ο Μπρίγκοβιτς είναι δεξιοπόδαρος και του την δίνει αριστερά. Γεια σας, ναι, έχεις πάει δίκιο, να πει ότι στερείται και νοητικής. Ποδοσφαιρικής ευφυΐας. Λοιπόν, έτσι το πρόβλημα λένε, ναι, λένε περισσότεροι, ναι, ότι είναι του ΠΑΟΚ, δεν παίζει καλά, κάτι πρέπει να κάνει, μα μου σου. Είναι ένας συνδυασμός κακών χαφ και βιολογικής πτώσης ακρογωνιαίων λίθων ποδοσφαιρικών του ΠΑΟΚ. Αυτό, ο ΠΑΟΚ ενδέχεται να πάρει βελτίωση. Βελτίωση όμως ενδέχεται να πάρει. Ενδέχεται, λες. Βεβαίως. Δεν το θεωρείς δεδομένο ότι θα πάρει βελτίωση. Θα πάρει, αλλά δεν ξέρω, ναι, πόσα θα πάρει. Ναι. Και ο Ολυμπιακός θα πάρει βελτίωση. Αυτός που δουλεύει βέβαια να παίρνει βελτίωση είναι η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ. Ναι. Εγώ όμως θα πω ότι ο ΠΑΟΚ κερδίζοντας με τόσο προβληματικές εμφανίσεις. Okay, δέχομαι ότι ο ΠΑΟΚ είναι προβληματικός. Βγαίνει το κάρμα του. Βγαίνει το κάρμα, προβληματικές. Μήπως, ναι, θα πρέπει όμως να ανησυχούν και οι άλλοι, γιατί ο ΠΑΟΚ να ανησυχεί. Που ο ΠΑΟΚ κερδίζει όταν είναι τόσο κακός. Θα σου πω τώρα κάτι το οποίο θα ξεσηκωθούν οι ΠΑΟΚ, θα με βρίζουν. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως για μένα. Όταν ο ΠΑΟΚ βγαίνει αλόβητος από τέτοια ντέρμπι με βιολογική πτώση και κακή φόρμα, εντάξει, ναι, βιολογική πτώση, κακή φόρμα και παίκτες στο χώρο του κέντρου πολύ μέτριους, έχοντας κάποια παιχνίδια τα οποία ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα κλειδώσει, δηλαδή Ξάνθη 6 βαθμοί, Ατρόμητο και 6-12 και 6 στα Γιάννενα, με 3-6-18 που έχει πάρει το πρωτάθλημα, στο λέω εγώ. 18. Θα, ναι, κερδίσει Λάρισες, Λαμίες. Γιατί θα πάρει ένα πόντο στο Χαριλάου, στο λέω εγώ, έτσι πιστεύω. Ναι. Θα έρθει εδώ, εγώ σου λέω θα χάσει από την ΑΕΚ. Εγώ σου λέω κάτω στην Αθήνα. ΑΕΚ, ναι. Ναι. Παίρνει και σοπαλία από την Τρίπολη και τα παίρνει εδώ πέρα. Με 3-6-18 βαθμούς. Ξεκούραστους, γιατί το πρωτάθλημα του Σαββίδη θα είναι. Όχι αυτού με το, που το κάνατε προπονηταρά. Το ξαναλέω πάλι. Καλός προπονητής, αλλά παίρνει. Δηλαδή είναι καλός παραγωγός. Αλλά έχει μια διεύθυνση, μια ιδιοκτησία, μια αυτή που τον βοηθάνε. Τον σπρώχνουν. Ναι. Εντάξει. Έχει μεγάλο σπρόξιμο ο κύριος Λουτσέσκου από το οικοδόμιο που λέει. Πιστεύω ότι είναι ο πιο. Αυτό γίνεται όμως σε όλες τις μεγάλες ομάδες. Ακούω, όχι, όχι. Δηλαδή, κάτσε σαν να μου λες ότι στη Ρεάλ ο Ζιντάν δεν είχε σπρόξιμο. Ναι, στη, ναι, Μάντσεστερ, ξέρω, ο Μουρίνιο δεν έχει σπρόξιμο. Ναι. Σε όλες τις μεγάλες ομάδες, ναι, ο προπονητής είναι αφαγκατέ, είναι με συμπούδρα. Φέρουνε, του έχουν όλα τα γαλλία. Του φέρνουν του Ζιντάν 18 βαθμούς ο πρόεδρος. Ναι, πώς του φέρνουν. Πώς, τι του λέει. Γιατί δεν έχει Ισπανία. Πάμε. Δεν έχει Ισπανία να πάρει τη Λεγανές ή τη Χετάφε που είναι Μαδριλένες. Α, δεν ξέρω, ναι, τι γίνεται. Γιατί τι αθώο είναι, νομίζει άλλη. Τι λέει, πες το πούλμα του Μουζενίδη, πάω να πας στην Ξάνθη. Μουζενίδη. Άστο τώρα, κάτσε, το παραμύθι τώρα. Δεν είναι ευνοούμενος ο Ζουνίδης. Από τι είναι ευνοούμενος. Γιατί μόνο πάω και φιλικά, ας πούμε, το θέτεις. Ο Ζουνίδης τι είναι. Δεν έχει φιλικά. Ο Χιμένεθ ήταν ευνοούμενος. Πού, τι φιλικό είναι. Όχι, όχι, στην Κρήτη ήταν φιλικό. Στο. Αν γυρνούσε την μπάλα, ναι, πίσω σε πάω κόφιο Κομεσίδης, ναι, ναι, μια εβδομάδα θα ούλιαζε όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα. Από το πρώτο, ναι, μέχρι το 20 λεπτό, αυτό το συνοθήλευμα Όφη. Του Όφη, ναι. Έχουν πλακώσει τις κλωτσίες εκεί. Αν Λαμίες ο Μελσανίδης δεν έχει κονέλια. Έχει. Α, με αυτό σου λέω. Ναι, 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 ο Ολυμπιακός, ναι, δεν έχει. Τι έχει. Με τον Νιόνιο δεν έχει. Με τον. Με τον ιστορικό. Το Νιόνιο. Ναι. Τα βγάζανε άο το Νιόνιο. Δεν ξέρω τι κάνανε. Ναι, ναι. Δεν ξέρω τι κάνανε. Αλλά όλοι έχουν, ναι, κάποια, ναι, ναι, κάποια γκομενάκια μεσαγωγικά. Ο Αναστασιάδης, ο Λόραντ και οι άλλοι προπονητές, ο Σάνων, είχαν βαθμούς από τον Παντελάκη. Άλλες εποχές. Άλλες εποχές. Άλλες εποχές. Θα βρικολακιάσει ο Λόραντ δηλαδή. Άλλες εποχές. Αλλά δηλαδή, κουβάλα, α πούμε, πώς το λένε, Λουτσέσκου. 3-6-18 πόντους ο πρόεδρος, εμένα Παντελάκης. Κάτσε να ζούμε το 3-6-18. Πήγαινε ο ΠΑΟΚ στα Γιάννενα και φωνάζαν Βούλγαροι οι κολόβλαχοι εκεί πέρα οι Γιαννιώτες. Μη τα βάζεις με τα Γιάννενα σου τώρα. Εγώ, ναι, τώρα. Ναι. Πήγα εγώ ΠΑΟΚ, Γιάννενα ΠΑΟΚ 2-1. Γιάννενα Άρης 2-0. Ξύλο, Κοντογιοργάκηδες, Κερκίδα Βούλγαροι. Ας τους κολόβλαχους τώρα που στο λέω εγώ τώρα. Και στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο, κάτω στο Αγρίνιο και κάτω. Ναι. Πάρε βαθμούς στο Αγρίνιο. Θα βρικολακιάσει ο Λόραντ τώρα. Και ο Σάνων, άστα το παραμύθι τώρα με τον Λουτσέσκου να πούμε. Λέω εγώ. Λες εσύ. Ναι. Εγώ αντιλέγω και λέω ότι ο Λουτσέσκου είναι ένα πολύ σοβαρός προπονητής. Δεν γίνεται αυτός προπονητής που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο να το βγάζουμε άχρηστο. Ναι. Έτσι, έχει κάνει, έχει σπάσει όλα τα κοντέρ. Ναι. Νούμερα είμαστε. Και εσύ το ξέρεις, έτσι δεν είναι. Αν δεν φέρουμε εδώ καλά νούμερα, θα, ναι, έχουμε θέματα. Ο Λουτσέσκου έχει περάσει και τον Σάντος, έχει περάσει και τον Μπάκερ, έχει περάσει όλους. Δεν γίνεται να τον υποτιμήσω. Δηλαδή, εσύ κοκκινέ στο Θεό που πιστεύεις. Ναι. Είμαστε εδώ, εμείς κάνουμε εκπομπή. Ναι. Έχουμε από έξω δύο που μας στέλνουν τις ειδήσεις. Ναι. Έχουμε δύο ηχολήπτες που μας κάνουν ραδιοσκηνοθεσία. Σωστά.
Έχουμε να πούμε το φύλακα, έχουμε δύο γορίλες να μας φυλάνε. Έχουμε τον Ανδρώνη. Οι τέλειες ιδανικές άλλη... επαγγελματικές ναι. συνθήκες. Δεν σημαίνει ότι οι άλλοι το κάνουν λέει, το νούμερο. Λέει, ας πούμε, τα νούμερα, παιδιά, βοηθήστε την κατάσταση. Ναι. Δεν πας καλά, ρε. Τι άμα τρελάνεις τώρα. Αυτό όμως είναι συνδυασμός πραγμάτων. Δεν σημαίνει ότι είμαστε άχρηστοι εμείς. Ναι, αλλά... Έχουμε την κατάλληλη υποστήριξη. Είμαστε σε καλό μέσο. Ναι. Έχουμε τα εργαλεία. Ναι. Δεν σημαίνει ότι είμαστε κακοί εμείς. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για τον Λουτσέσκου. Είναι πολύ καλός. Έχει τη στήριξη. Έχει το περιβάλλον το ιδανικό. Σε 70 βαθμούς η ύποση του Σαββίδη. Του Σαββίδη. Λοιπόν, ο Σαββίδης, τώρα για να πάμε λίγο σε αυτό το θέμα, ξεκίνησαν τις κουβέντες για ανανεώσεις. Ο πρώτος που πήγε να κουβεντιάσει είναι ο Μπίσεσβα. Συμφωνείς? Όχι. Ποιον έπρεπε να φωνάξει? Πόσο χρόνο είναι ο Μπίσεσβα? 30. 30 χρόνια να ανανεώσει. Ναι. Για πόσο καιρό? 2 χρόνια. Δύο χρόνια. Ανανέωσε άλλα 2 χρόνια. Στα 32 χρόνια ο Μπίσεσβα δεν θα είναι σαν τον Βενιζέλο, ας πούμε, σαν τον Πάγκαλο. Δεν ξέρω αν θα είναι Βενιζέλο Πάγκαλο. Αλλά ξέρω ότι έτσι πως το βλέπω τώρα κάνει διαφορά στο πρωτάθλημα. Βρε, διαφορά κάνει, είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης. Μακράν. Θα είναι 110 κιλά, 120. Θα το πάρει την κυλιτάει από πίσω να τον έχουν. Δεν νομίζω. Λες δηλαδή σε 2 χρόνια να τον πάρει από γιατί κάτω. Έχω μάθει ότι ο Μπίσεσβαρ κάνει καλή ζωή. Αλλά άμα πάει σε σουβλατζίδικο, τρώει και το σουβλατζί και τη γυναίκα του σουβλατζί. Εντάξει, μπορεί να φάει και τη σούβλα μαζί, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ. Άλλο, δεύτερο. Σήμερα παίρνουν σειρά ο Κρέσπο με τον Βαρέλα. Και αυτοί είναι για ανανέωση. Και του δύο θα του ανανέωνα. Και εγώ. Και οι δύο τριαντάδε. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το ότι ο υπέρτη του Πάκου δεν είναι μικρή, είναι μεγαλούτσικη. Γι' αυτό και η κόκκοση. Ο Κρέσπο και ο Βαρέλα 30. Ωραία. Θα του κρατούσε μέχρι τα 32. Ναι, 2 χρόνια ναι. 2 χρόνια ναι. Ναι. Και μετά θα πάρουν σειρά και τα άλλα παιδιά. Ο Σαχόφ, για τον οποίο δεν ακούω από τον κόσμο, η άβρα δεν είναι τόσο ιδανική. Ναι. Και ποιο άλλο είναι, και ο Κανία. Ο Κανία? Ναι. Τον Κανία θα τον πήγαινα στο Μακεδονία. Κλείσε με αυτό. Ναι. Θα του κάνω το τραπέζι. Ναι. Και θα του έλεγα Κανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρ το αεροπλάνο. Πάρ και 1000 ευρώ. Και 1000 μπουρμπούρι. Ναι, μπουρμπούρι. Απαράτα μα. Τέτοιου σκάφα, άμα φάρει το ραπτόπλο με τον Κουλιανό με το αεροπλάνο. 1000 Κανία θα φέρουμε. 1000 Κανία θα φέρουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά θα γίνουν με τι ανανεώσει. Στο Γιουσουρούμ δηλαδή. 3 Κανίε τώρα το πρωί θα σου φέρω να παίξω. Άρα λε. Απλήτω αξίριστο και τέτοιο. Κρέσπο, Βαρέλα, γιατί θα του κουβεντιάσουμε. Και μετά θα μου πει και τα γκάλου που είχε χθε στην Μαρμίτα. Ναι, ναι. Γκάλο. Κρέσπο, Βαρέλα, του θέλει. Του θέλω. Ναι. Για ένα χρόνο του θέλω ακόμα. Δύο θα κλείσουν. Ένα δεν θα κλείσουν. Το δεύτερο δεν σε παίξω. Θα πρέπει να βρει κι άλλο. Ναι. Για τον Μπίσεσβα λε, προσοχή, μην φάει καμιά σούβλα, αλλά τον θέλει. Ο Μπίσεσβα είναι του καμένου ξάδερφο. Καμένο ξάδερφο, αλλά μια χαρά τα παστελώνει και βοηθάει. Ναι, ναι. Και για τον Κανία με τον Σαχόφ δεν μου είπε κάτι. Μετά τον break θα μου πει για τον Σαχόφ. Μετά τον break. Έχω καλό λόγο να πει. Λοιπόν, να σα ενημερώσω, η Wit Vision σα φέρνει. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μετρόπολη ακούτε. 95 και 5. Και είχαμε αφήσει μια κουβέντα στη μέση, Κωνσταντίνε, πριν το δελτίο αθλητικών ειδήσεων για τον Σαχόφ. Σαχόφ θα τον κράταγα. Θα το κράταγε ο Σαχόφ. Παρότι πιάνει θέση ξένου. Ναι, για τον Σαχόφ είναι ιδιόμορφη περίπτωση, ο έτσι. Ο Σαχόφ, φίλε, ναι. Είναι αυτό που λέμε ότι παίζω με το μυαλό και όχι με το, όχι με το σώμα. Θα τον κράταγα γιατί για το τελευταίο δεκάλεπτο, τέταρτο. Τέταρτο, να μπαίνει μέσα να δίνει λύσεις. Θα του ξηγιόμουν, θα του έλεγα, κοίτα Σαχόφ. Ναι, είσαι... αλλά για, θα πλήρωνε σε 500, 700, 600. Πόσα παίρνει? Μια 500 σίγουρα πρέπει να παίρνει ο Σαχόφ. Ωραία, 500, θα σου δώσω 400. Ναι. Θα σου δώσω 400. Ο Σαχόφ είναι και πιο μικρός, έτσι. Ναι, ναι. Θα σου δώσω 400 το χρόνο. Ναι. Συν τα μπόνους, συν όλα πληρωμένα κτλ. Θα είσαι χαμηλό, θα είσαι χαμηλός στην αμοιβή. Άμα κερδίζουμε 1-0 στο 80 και θα σε βάλω στα χαφ και να μου γίνεις και τρίτο center back και τέταρτο αν χρειαστεί και να μου γίνεις και τρίτο ή τέταρτο χαφ. Όταν θα πάρω την μπάλα, θα μου κάνεις μια παλιά. Ο Σαχόφ ξεστηγένει. Περίμενε. Γίνεται τρίτο center four, γίνεται. Περίμενε. Το κύπα μπροστά βγαίνει. Κάνω ένα 0. Ναι. Σε πετάω να πούμε την αλλαγή. Α, για να γίνεις τώρα. Ναι. Να αλλάξω, να παίζεις δίποτο. Να κάτσεις στο πρώτο δοκάρι. Στο πρώτο δοκάρι πάει ο Πρίγιοβιτς. Εσύ θα κάτσεις εκεί στο πέναλτι. Και θα το καρφώσεις. Εκεί θα κάτσεις όμως. Έβαλε γκολ. Περίμενε. Ναι. Εκεί δεν θα πας ούτε πρώτο δοκάρι ούτε δεύτερο. Θα σκάσεις εκεί πίσω από το πέναλτι. Για να μαζέψεις τα σκουπίδια. Σκοράρεις. Θα πάρει 400 χιλιάρια. Θα πει ο Σαχόφ δεν θέλω. Ναι. Δεν έχει μάνατζερ κτλ. Ωραία. Πάρε το δελτίο σου και άμα πάρει 401 χιλιάρια από άλλη ομάδα, σήκω και φύγε. Άρα τον κρατά του Σαχόφ γιατί λες ότι είναι ένα εργαλείο επειδή, είτε μπροστά είτε πίσω. Επειδή, ναι, αλλά για 15 λεπτά. Ναι, αυτό θα του έλεγα εγώ. Αυτό είναι ο ρόλο. Να πάρει και λιγότερα από όσα παίρνει όμως. Θα σε δώσω εγώ αυτά που παίρνει. Τα ίδια. Παραπάνω δεν σε δίνω. Ναι, ναι, αν τα βρει παραπάνω να κάνει τον αργό σε άλλη ομάδα.
η οποία θέλει και ρυθμό και ταχύτητα, πάνε βρες τέτοια ομάδα, σε πληρώσει. Δεκτό. Επειδή όμως εκεί στον ΠΑΟΚ εκεί τον έχετε αρμέξει τον. Ποιοι τον έχουν αρμέξει. Αυτοί που κάνουν τις, τις μεταγραφές και εσείς κάνετε τους χαζοχαρούμενους εκεί πέρα, τους νεόπλου τους. Δεν το πείτε αυτό. Εγώ στο λέω τι θα έλεγα εγώ στο Σάκο. Άρα από τις ανανεώσεις, για να κάνω μια σούμα, εσύ αν ήσουν τεχνικός διευθυντής, θα κρατούσε τους δύο στόπερ. Βαρέλα θα σε κρατήσω. Θα πάρεις αυτά τα λεφτά που παίρνεις τώρα. Κρέσπο, πόσα παίρνεις, 10 δραχμές. 8 θα πάρεις. Α, θα το κάνεις και μείωση. Ναι, γιατί 8, γιατί εσύ δεν πηδάς ούτε τη γυναίκα σου. Ναι, αλλά θα σου πει αυτός εγώ. Ναι, στην Ελλάδα κάνω πάρτι κάτω. Δεν μπορεί να πιάσεις κάτι, τους ρημάζω όλους στο, στους επιθετικούς. Έλα να δούμε ένα βίντεο, θα τον έλεγα. Πάμε στο Μακεδονία Παλάς. Έλα εδώ από τον εργάτη. Ναι. Για πάνε εκεί στην οθόνη και δείξε 20 στημένα χτυπήματα και να δεις σέντρες. Πόσο πηδάς. Για να δεις τις κεφαλιές, ποιος τις πήρε εκεί πέρα. Ναι. Θες 10 δραχμές, θα πάρεις 8. Δεν θέλεις να πάρεις 8. Το κομμάτι πάρε, για πραγμάτωση. Πάρε 9 εσύ σε άλλη ομάδα. Αν σας δώσουν, έλα. Έτσι θα τους ξυγιόμουν. Ναι, αυτό είναι το κομμάτι για πραγμάτωση. Τώρα εσύ επειδή είσαι χαζοχαρούμενοι νεόπλουτοι, Κρέσπο, πάρε παραπάνω λεφτά. Άσε αυτό το κομμάτι. Ποδοσφαιρικά χαζοχαρούμενοι και νεόπλουτοι. Ωραία, ποδοσφαιρικά κρατάς Βαρέλα, κρατάς Κρέσπο. Με πιο λίγα λεφτά το Κρέσπο, στα ίδια λεφτά το Σακόφ, του ξυγέμαι. Το Βαρέλα. Του κρατάω. Με τα ίδια ή το δίνεις και ένα τσίκ παραπάνω. Τα ίδια. Και πολλά παίρνει. Αχ, και πολλά παίρνει Βαρέλα, ναι. Και αφήνεις να φύγουν. Πάνε στη West Ham Βαρέλα και πάρε παραπάνω. Αφήνεις τον Κανίας. Να έρθει ο Πέδρο να σου κάνει μια έτσι, να σου βγάλει τη μέση. Ναι. Αφήνεις τον Κανίας. Τον Κανίας στο, καλό, είπες, στο αεροδρόμιο και ένα χιλιάρικο μπουρμπούρι να φας σαλάτες και αυτά στον δρόμο. Ναι. Ευχαριστούμε, καλό παιδί είσαι, δεν κάνεις για χάρη. Και κρατάς και τον Μπίσεσβαρ. Παρότι μπορεί να φάει καμιά σούβλα έτσι όπως το. Τον Μπίσεσβαρ του λες το εξής. Μπίσεσβαρ, σε κρατάω με λιγότερα. Α, λιγότερα κι αυτό. Οπωσδήποτε. Βρε, πάρτε τώρα και να οικονομήσετε εκεί. Ναι. Με λιγότερα. Κάθε 10 μέρες. Τελευταίο συμβόλαιο που προσφερειστεί, φίλε, δεν παίρνει λιγότερα. Θέλει να κάνει την καλή, να παχτεί ο Μπίζεσβαρ. Πάρε Μπίζεσβαρ. Είναι 30 όλοι αυτοί. Πάρε Μπίζεσβαρ με αυτή την κοιλιά που έχεις και δεν έχει και την ποιότητα. Φαγωθήκατε με την κοιλιά του Μπίζεσβαρ. Είναι το σουλούπι του τέτοιο. Πάρε στην κοιλιά. Πάρε στην πέμπτη ομάδα της Τουρκίας να τα πάρεις αυτά τα λεφτά. Θα τα πάρει. Θα τα πάρει. Θα τα πάρει, ναι. Άμα τον πάρουν. Όχι η πέμπτη ομάδα της Τουρκίας, η 15η θα το πάρει. Πώς έτο είναι ο Μπίζεσβαρ. 30 πάει. 30. 29 στα 30. 30 χοντρό έχεις δει. Μα δεν είναι χοντρό, σε λέω, είναι το σουλούπι του. Βρε, άκου τι σου λέω. Τι βλέπεις πώς περνάει, σαν σα, μην πω ότι τους περνάει. Βρε, για ποιότητα δεν μιλάω. Ναι. Και να του κάνεις μια εξήγα. Κάθε εβδομάδα θα έρχεσαι και θα σε ζυγίζω. Ναι. Κάθε κιλό που θα παίρνεις θα είναι και 10 χιλιάρικα να πούμε μείον. Ναι. Για να δούμε, θα βάλει κιλό. Μάλιστα. Λοιπόν. Και η ζυγαριά δικιά σου. Πασχαλάκι. Και αυτό θα μπει σιγά σιγά στη λίστα. Πρέπει να κάνει ανανέωση συμβολέου. Ναι. Θα τον κρατούσε εννοείται έτσι τον Πασχαλάκη. Ο οποίος θες έκανε, έδωσε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη κάτω στην Αθήνα. Πού. Σε ραδιόφωνο, στο Sport FM έδωσε. Ναι. Είπε πολλά πράγματα. Έδωσε συνέντευξη σε ένα μεγάλο ραδιόφωνο. Ναι, δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Σωστός. Έδωσε στην Αθήνα. Εντάξει, πήρε το και το έδωσε στην Αθήνα τη συνέντευξη. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Άρα μίλησε σε ένα μεγάλο ραδιόφωνο. Ρε φίλε. Πανελλήνιας εμβέλειας. Όχι, όπως ακουγόμαστε εμείς, ακούγονται και αυτοί. Πώς ακούγεται δηλαδή. Δεν ακούγεται σε Θεσσαλονίκη Sport FM, μόνο μέσω ίντερνετ. Ναι, αλλά 6 εκατομμύρια τον ακούνε εκεί κάτω. Τον ακούνε. Οπότε τον ακούσαν 6 εκατομμύρια. Εντάξει, τον άκουσαν. Τι είπε στα 6 εκατομμύρια ο Πασχαλάκης. Είπε πάρα πολλά πράγματα. Μίλησε για τη μεταγραφή και την προσαρμογή για το πρωτάθλημα. Μίλησε για την δημόσια εικόνα του για τα παιδιά. Ποια παιδιά. Τα μικρά παιδιά. Πρέπει να δείχνει καλή εικόνα στα μικρά παιδιά. Γιατί είναι αθλητές, είναι πρότυπα. Εγώ, έχει τέτοιο άγχος ο Πασχαλάκης. Μίλησε για τη γυναίκα του που είναι ο πιο αυστηρός κριτής του. Εδώ έχω κάποιες ενστάσεις. Γιατί. Εντάξει, φίλε, όσο κομμάτι. Εκτός αν είναι προπονητής η γυναίκα του, εκτός αν είναι, ξέρω εγώ, τεχνικός διευθυντής, εκτός αν είναι κάτι μέσα στο ποδόσφαιρο. Κοίταξε, από το Μίχελ χειρότερη να είναι η γυναίκα του Πασχαλάκη, δύσκολο να είναι. Λέει ότι είναι πιο αυστηρή κριτής μου. Εσύ και τι λες τώρα, τη γυναίκα του Πασχαλάκη βλέπει λιγότερο ποδόσφαιρο από το Μίχελ. Που έχετε εκεί και το σίγουρα μάζοντα. Λιγότερο. Βλέπω. Εγώ λέω βλέπει περισσότερο. Ο Μίχελ, ο οποίος ήταν και λίγο ο πιο προκλητικός ο Καραϊσκάκης από ό,τι έμαθα. Κοίταξε να δει. Ναι. Κοίταξε να δεις. Λέει ότι έκλεισε τα αυτιά, λέει, άκουσε, και έπαιξε μπαλίτσα. Άκουσε να δεις. Για τον Μίχελ, επειδή έχει να κάνει με πρόβατα, όσο πιο πολύ λαϊκίζεις τα πρόβατα, τόσο καλύτερα. Γιατί λαϊκίζεις τα πρόβατα. Ναι. Για το παίζει παοξής ο Μίχελ. Γιατί φέρνει τις βαλούτες εδώ πέρα στο Σαββίδι. Σου λέει να μην σου λέει να το παίξω παοξής. Ναι, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Κάποιο χαϊβάνι θα πει τι ωραίος που είναι και κάνει μανούρες. Ναι. Πάμε παρακάτω. Μίλησε για το ότι έκλεισε τα αυτιά του μετά το μάτς με τη Μεμφίκα και έπαιξε μπαλίτσα, γιατί ξέρει και ο ίδιος κατάλαβε ότι είχαν ουσιαστικό, είπε. Αυτά είπε. Δεν τι είπε δηλαδή. Τι θες, αυτά το ρώτησα. Δηλαδή, μίλησε δύο ώρες και τι είπε δηλαδή. Δεν μίλησε δύο ώρες, ένα δεκάλεπτο μίλησε ο άνθρωπος, δεν μίλησε παραπάνω. Και τι είπε δηλαδή. Είπε ότι η γυναίκα του είναι ο πιο αυστηρός κλητής. Έκλεισα τα αυτιά μου, λέει, έπαιξα, λέει, για τον ΠΑΟΚ, γιατί ήξερα ότι δεν έκανα καλή εμφάνιση με την Μπενφίκα. Μίλησε για τη δημόσια του. Η γυναίκα του, λες, να μην ξέρει περισσότερη μπάλα από τον Ιβάν Σαββίδη.
Αποκλείται να ξέρει. Εγώ λέω ξέρει. Αποκλείται να ξέρει. Λέω. Εσύ τα ισοπεδώνεις. Από τον κόκκινο δεν ξέρει που περισσότερη μπάλα γυναίκα. Η γυναίκα μου είναι πιο αυστηρός κριτής μου. Όταν πήγα σπίτι μου είπε, τι έκανες πάλι. Ωχ, αυτό το πάλι μου βγάζει και μια παντόφλα. Που... προέκταση της ατάκας και μια παντόφλα. Δηλαδή, άμα λέει η γυναίκα, τι έκανες πάλι. Ναι. Φαίνεται ότι πρόκειται και μια παντόφλα, ένα τσόκαρο. Ωραία. Ναι. Εγώ αν ήμουν Πασχαλάκης. Πάλι τα ίδια! Συνεχίζει. Ναι, πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Ναι. Άρα σημαίνει ότι έχει προηγηθεί κι άλλο σκηνικό τέτοιο. Ναι. Μου αρέσει αυτό γιατί είναι ο άνθρωπος που λέει πάντα την αλήθεια. Είναι δίπλα μου από την πρώτη στιγμή και με έχει βοηθήσει να φτάσω σε εδώ ως τώρα. Είναι αυστηρός κριτής. Είναι ο άνθρωπός του. Δεν το συζητάμε. Αλλά προφανώς η γυναίκα του τον στρώνει. Το Πασχαλάκι μας. Κοίτα, για να βάλει σε τάξη. Ναι. Ένα δίμετρο κούκλο. Ναι. Γκόμενο. Σωστό! Πρόσχη. Σωστό αυτό, ναι. Που τον περιτριγυρίζουν χίλιες γκόμενες. Ναι. Και να τον έχεις μαντρωμένο. Του βρήκε. Είναι μάγκησα να πω. Πολύ μεγάλη. Γιατί. Πολύ και ο Πασχαλάκης που είναι μέσα στην τρέλα, μέσα στη μούρλα. Δεν είναι. Δεν είναι φρόνιμος δηλαδή. Ναι, δηλαδή η γυναίκα του είναι. Ναι. Δυναμίτης θα είναι, ναι, βέβαια. Άρα λέμε. Ότι ένα τέτοιο θεριό, ένα κούκλο, ένα παιδαρά τον έχει μαντρωμένο έτσι σχέδιο. Και τον βάζει και χέρι. Είσαι μάγκης ανάπτυξη. Ναι, όπως κάνει η Ευγενούλα εσένα. Μάγκη. Άλλη σχέση. Ναι, άλλη σχέση. Άλλη ναι. σχέση είναι αυτή. Ναι, αλλά αυτή είναι πολύ μεγάλη μάγκης. Όντως, σωστά το θέτεις τώρα. Ναι, ναι. Η γυναίκα του Πασχαλάκη. Ναι. Και προφανώς θα νιώθηκε από μπάλα, έτσι. 100% από το Σαββίδι. Από το Σαββίδι τον κόκκινο, την ρε. Κονζάρεβα και τον Μίγελ, σίγουρα ξέρει παραπάνω η κοπέλα, χωρίς να την ξέρω. Λοιπόν, έτσι λέω εγώ. Φεύγουμε από τον ΠΑΟΚ, θα πάμε να δούμε λίγο αποτελέσματα. Το Πασχαλάκι, να του δώσω μια συμβουλή. Δώσω να. Ούτως άλλως μιλάτε με τον Πασχαλάκι. Είναι εκρηκτικός θερματοφύλακας, μ' αρέσει. Εξαιρετικός είναι. Τις εξόδους του να δουλέψει. Όχι, ειδικά είναι. Έχει χάσει την επαφή. Και τη φανφάρα να κόψει. Αυτό το. Κάνει μια απλή απόκρουση ή κάνει κολοτούμπες. Να το κόψει. Όλοι το κάνουν. Ναι, να το κόψει. Δεν χρειάζεται να το κάνει. Ναι. Δεν κολλάει καλά στο μάτι ανθρώπου που νιώθει. Ωραία. Ναι. Εμένα αυτό το θεματικό, εντάξει, δίνει θέμα, δεν με πειράζει και πολύ. Ναι, έρχεται η μπάλα πάνω και λες και το χτυπάει ηλεκτροσόκ και να αποκρούει να μαζίξει τι. Αφού είναι εύκολο, ρε Πασχαλάκι μου, αγόρι μου. Άκουδο. Ναι. Πρέπει να κάνει το πίσω δοκάρι, το δοκάρι ευθύνη του, είτε το αριστερό είτε το δεξί δοκάρι, εκπαίδευση, να βρει τα βήματα. Να βρει τα βήματα και το χώρο. Ναι. Έχει αίσθηση του χώρου χαμένη στο πίσω δοκάρι. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα του Πασχαλάκη. Εάν το βρει αυτό, δηλαδή και στον γκολ που φάγατε εδώ με τη Σπαρτάκ στο δεύτερο δοκάρι. Ναι. Και εδώ κάτι εξόδους. Με την Μπενφίκα που κάνε το λάθος. Και που δεν βγαίνει στο δεύτερο δοκάρι. Εάν το βρει αυτό, γίνεται τερματοφύλακα top level για μεγάλη ομάδα στο εξωτερικό. Αυτό το κομματάκι μπορεί να φτιάξει. Ναι, ακριβώς. Πάμε παρακάτω. Πάμε λίγο στα τουάρια, θα πάμε και στο Champions League. Στον Άρη ασχολούνται πολύ πρόωρα νομίζω με τον Ματέο Γκαρσία. Εμείς μπορεί να λέμε διάφορα πράγματα. Ματέο Γκαρσία. Με τη ρήτρα του, πόσο είναι η ρήτρα, να δούμε τι θα κάνουμε. Είναι 1,5 εκατομμύριο η ρήτρα. Πόσο χρονών είναι ο Ματέο Γκαρσία. Πιτσιρίκος είναι, 21 χρονών είναι. 21-22. Είναι μικρός ο Ματέο Γκαρσία. Ωραία. Αν θα πρέπει από τώρα να ασχοληθούν για τη ρήτρα που ανήκει στη Λας Πάλμας. Και ασχολούνται λίγο και με τον Τιγκινί στο ρεπορτάζ που ότι ξεκίνησε καλά στα τελευταία μάτς, δεν ρολάρει. Δεν ξέρουν τον Τιγκινί τις δυνατότητες γι' αυτό. Αυτοί πήραν τον Τιγκινί και νομίζουν ότι ο Τιγκινί είναι ο top παίκτης. Ο Τιγκινί είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ένας μέτριος εξτρέμ. Στο λέω εγώ τι είναι. Τον έχουν κάνει δεύτερο φορ. Αυτοί τον κάναν δεύτερο φορ. Τον κάναν δεκάρι. Δηλαδή να πάρω τον Κιονάκη να τον πάω στο Ηρώδιο να παίξει να πούμε. Ναι. Ή να πάρω τον Μανέλη. Και να τον πάω, ξέρω εγώ, στην Επίδαυρο. Ναι. Δεν μπορεί να παίξει ο Μανέλη στην Επίδαυρο. Πρόσεξε να δεις. Ο Ντεγκινί είναι ένας παίκτης με άριστα το 10, 7,5 το πολύ να πάρει στα extreme. Ναι. Δεκάρι δεν είναι, σέντερφορ δεν είναι, δεύτερο σέντερφορ δεν είναι. Έχουν δηλαδή φτιάξει απαιτήσεις απέναντι στον Ντεγκινί παραπάνω από όσο το παιδί μπορεί να δώσει. Τελειώσαμε. Παρακάτω. Ας τον Ντεγκινί ήσυχο. Με τον Ματέο Γκαρσία ασχολούνται τώρα. Πώς, με τον Ματέο Γκαρσία η ανανέωση 1,5 εκατομμύριο είναι πολλά λες για τον Άρη. Ας πουλήσει καμιά 500 παλέτες παραπάνω στον Μαρινάκη που κάνουν και δουλειές όπως κάνει και ο Σαββίδη με τον Μαρινάκη. Όλοι κάνουν δουλειές. Να του δώσει την αυτήν. Και να σου πω και το άλλο. Αφού έχουν καλή σχέση ο Άρης με τον Ολυμπιακό, στον πουλήσει τον Ολυμπιακό, βγάλει και κανένα φράγκο με καμιά παλέτα ακόμα γιατί ο Ολυμπιακός Ματέο Γκαρσία δεν έχει. Βρε, μη σου πω, κανένα δεν έχει Ματέο Γκαρσία. Δεν έχει Ματέο Γκαρσία. Σε τέτοια ηλικία, αν δουλεύει αυτό εκείνο, το παιδί. Έχει εκείνο το ζουμπά να πούμε, το λογοθετήδι τον. Τον Ποτένσε. Καλώς. Με το Φετβατζίδι. Καλώς. Ειδικά ο Ποτένσε είναι πολύ καλός. Βρήκε το Βιερία, του έκανε μετό. Όποιον και αν βρίσκει να το κάνει μετό. Το θέμα είναι να μετουσιώνει αυτό τον εμετό σε πράξη, γιατί δεν το έκανε ω τώρα. Γκολ δεν έχω δει εγώ από τον Ποτένσε. Ένα γκολ έκανε στην Αγγλία. Να είχαμε να λέγαμε. Με όλου του κάνει ο Γιώργο. Άκου φίλε, τι πρόβλημα έχουν αυτοί. Φορ δεν έχουν. Καλό. Δεν έχουν, τα είπαμε. Η εξτρέμ τους είναι καλή. Καλή. Απλά τι γίνεται. Ο Λάζαρος που σκοράρει έχει λιώσει βιολογικά, έχει γίνει σαν το λείψανο. Ναι. Θα έχει ζάχαρο 5. Πρόσεχε τώρα. Και παίρνει. Έχει λιώσει ρε παιδί μου, αδύνατο. Ναι. Δηλαδή ποδοσφαιρικά δύσκολα. Ο Φετβαζίδης
τριπλαδόρος δεν τελειώνει. Ο Ποντέσε τριπλαδόρος δεν τελειώνει. Ο Χασά δεν τελειώνει με τρία γκολ σε τρεις χρονιές. Με πέντε ο Γκερέρο. Αυτοί έχουν τέτοια θέματα. Ναι, ναι. Και περιμένουν από τα Φορτούνη τα στημένα κτλ. Όλα του κάνει τα γκολ ο Φορτούνη κτλ. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, έχουν δυσκολία. Ο αποκάλυψη σήμερα έχουμε στη Μέτρο Σπορ, όπου ο Ντάρση Νέτο είναι ο άνθρωπος ο οποίος έπιασε τον Καρπίδη και του λέει: Ποιος είναι ο Νέτο? Έλα ρε, ο Νέτο που ήταν τόσα χρόνια με το μαλλί το φουντωτό. Πάει και έπρεπε 7 ευρώ το πρωί. Δεν έχει σημασία. Πλέον δεν παίζει μπάλα, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Όχι, πει όταν έπαιζε μπάλα. Α, και όταν έπαιζε μπάλα τα κατέλαβε. Έτσι Αναστόπουλο με έπιασε, λέει, τον Καρυπίδη και του λέει: Καρυπίδη, ναι, αυτό να κράτα τον από τώρα γιατί θα έχουμε θέματα. Ποιο να? Τον Ματέο Γκαρσία. Ο Στή μίλησε ο Νέτο. Όσο πρόυποδο εσεί του Άρη, ο παδό του Άρη, φίλο του Καρυπίδη ενδεχομένω γιατί τον είχε θέλει πώ τώρα, παιδί μου, να πάρει κανένα φράγκο. Ένα μαζί ήταν, να, εδώ, ορίστε, πάρει φωτό. Μαζί είναι στα Άρη. Βράζει τη φωτό. Ναι. Θεσμικά ο Νέτο είναι τίποτα στον Άρη. Όχι. Ο εξαπορήτων είναι σαν τον Άγγελο. Φίλο του Καρυπίδη. Ναι. Σαν προπονητή τον είδαμε. Σαν μάνατζερ τον είδαμε. Ο Στή δίνει συμβουλή δηλαδή. Ως οπαδός φίλος του Άρη και ναι, κολλητός του Καρυπίδη. Χεστήκαμε, δεν θέλουμε τη συμβουλή σου. Ας θέλουμε να ας τον πάρει εκεί να το δίνει μισθό και να κάνει τον ένα και την ευθύνη. Ναι. Δηλαδή τώρα άμα το μπει κάτω και δεν πιάσει τι έγινε. Απέτυχος φίλος. Λέει τώρα εδώ τι το λέει ο Νέτο δηλαδή. Τύπο Νέτο. Δεν συγκινούμε με αυτό. Κάνει το Νέτο διαφορά. Έχει τρίπλα μαρκάρι, κάνει ευκαιρίες, είναι γρήγορος. Για ποιο λέει? Για τον Ματέο Γκαρσία. Δηλαδή μισό λεπτό. Σε 1-2 χρόνια θα είναι καλύτερος. Είπα στον Καρυπίδη ότι πρέπει να το πάρουμε αυτό το παιδί από τώρα. Ναι. Δεν μου λες τώρα, Ρενέτο, ναι, δηλαδή αν πεις 30.000 Αργιανούς, θα πούν κάτι διαφορετικό από ό,τι είπες εσύ. Μεγάλη δουλειά έκανες. Όχι μόνο Αργιανούς, ναι, και γενικότερος ναι, ποδοσφαιρά. Δηλαδή ανθρώπους, αυτό που είπε όλη η Ελλάδα, το είπες εσύ στον Καρυπίδη και θες δουλειά γι' αυτό. Άσε, Ρενέτο, το παραμύθι. Προηγείται ο Λαμπριάκος με τον Κολτσίδακι στο μεροκάματο. Άσε τώρα, εσύ σαν τρίτος τώρα. Αναμπεί στη σειρά κι αυτός. Τι είναι, ο Άρης δεν είναι δέκο σαν τον Πάοκ να διορίζεται εκεί πέρα. Αβέρτα κουβέντα. Όλοι άχρηστοι οι διαιτητές και εκεί του γκάτσα τους δίνεται μεροκάματα. Λοιπόν, φεύγουμε και από τα του Άρη. Πάμε λίγο στον Ηρακλή. Ποιον Ηρακλή? Πάμε λίγο γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θέλω να το σχολιάσουμε. Τι να κάνει ο Ηρακλής, τι έπαθε ο Ηρακλής? Είχαμε φιλικό προς τιμή του Θόδωρου Παπαδόπουλου. Αυτό είναι εμετικό. Γιατί? Γιατί να τον κάνουν φιλικό? Γιατί είναι ένας άνθρωπος που πρόσφερε στο Ηρακλή. Μεταθάνατον. Καταρχήν αυτοί τον πεθάνανε. Εντάξει, άλλο τον πεθάνανε. Στα. Είχαμε το φιλικό Ηρακλή εποντίον. Όχι, αυτά είναι αηδίες. Αυτοί του βγάλαν τον καρκίνο. Εντάξει, δεν το ξέρουμε. Άσε τι σου λέω εγώ τώρα. Δεν το ξέρουμε. Το ξέρω εγώ. Ναι, δεν το ξέρουμε. Τώρα αυτοί οι κατάπτυστοι του κάνουν φιλικό, οι αγνώμονες. Γιατί ρε, εσύ είσαι σαν το θυμάνε. Ρε. Το θυμούνται. Το θυμάνε. Ρώτα τη γυναίκα του και την κόρη του. Να τη ρωτήσω, μιλάω. Ναι, βγάλε, μιλάς με τη γυναίκα του, με τον αδερφό του. Με την Παναγιώτα, τον Κασιδιάρη. Τον Κασιδιάρη. Τον... Με τον Θοδωρή μας αφίλει και το ξέρει. Ποιο είναι ο Θοδωρή, ο Κασίδα. Ο συγχωρεμένος. Για τον άλλον, τον αδερφό του. Και με τον Μπάμπη μας. Ο Μπάμπης ο Κασιδιάρης. Ναι. Ωραία. Ο οποίος έχει μια παιχτάρα στον ΠΑΟΚ τρομερή. Φράζει την παιχτάρα στον ΠΑΟΚ τώρα. Πες του, μην πει ο Ραπτόπουλος ότι είπε ότι αυτό το φιλικό είναι κατάπτυστο και ότι αυτοί οι αγνώμονες τολμήσαν να κάνουν φιλικό στον Ηρακλή που του βγάλαν καρκίνο και πέθανε. Και το κυνηγούσαν και το δίναν. Βρεάσε το διάλογο που θέλετε και φιλικό. Εγώ πάντως φίλε, εγώ αν ήμουν... από τους Ηρακλήδες άλλα αντιλαμβάνομαι. Βρεάσε τώρα το Ηρακλήδη. Ότι τον έχουν γραμμένο στην ιστορία σε έναν άνθρωπο που τον βοήθησε έχουν... πάρα πολύ τον την ομάδα. Τον έχουν γραμμένο εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Πήρε την ομάδα το πουθενά, την ανέβασε κατηγορία, τον έχουν σταθετικά. Ας βγάλει ο Μπούζος αν τολμάει τη γυναίκα του Παπαδόπουλου. Τη Γιώτα, να τη βγάλει. Γιώτα, πώς τη λέει, ναι, ναι, την κοπέλα, την κυρία, πώς είναι, τέλος πάντων δεν την ξέρω. Ναι. Να βγάλει και την κόρη, να βγάλει και τον αδερφό, να μιλήσουν για τον μπαμπά που βοήθησε τον Ηρακλή και τον δίρανε. Δεν έχουν παράπονο. Βρεάσε το παραμύθι τώρα το φιλικό του Ηρακλή. Παραμυθάδες, πάμε στα άλλα θέματα, μην ευριάσω και ειδικά. Κάνα χοντρό πινελίκι χαράματα τώρα. Μην ευριάζει πρωί-πρωί. Πάτε τώρα. Δεν έχουν παράπονο από το Ηρακλή. Τον πεθάνανε, του βγάλαν τον καρκίνο. Δεν το ξέρουμε. Στο λέω εγώ. Γιατί? Στο λέω εγώ. Από πού όμως? Ρώτα τη γυναίκα του. Μιλάω με τη Γιώτα. Τι λες με τη Γιώτα? Πινάκλ παίζεται. Τι παίζεται με τη Γιώτα? Ρώτα τη γυναίκα του. Τι, τα προβλήματα οικονομικά λες. Είπε ο Ραπτόπουλο. Η δέσμευση μετά θα είναι το αφανέ. Με είπε ο Ραπτόπουλο ότι οι Ηρακλειδείς είναι κατάπτυστοι που κάναν φιλικό στον άντρα σου γιατί τον δίραν, τον φτύσαν, τον λιδωρήσανε, τον ξεφτυλίσαν, τον εκμεταλλευτήκανε και τον πεθάνανε. Είπες. Είπα εγώ. Είπες εσύ. Και αν σου πει η γυναίκα του ή off the record ή on the record, πώς τα λένε άλλα, έλα την άλλη μέρα να μου πει. Α, ήταν εκεί χθες. Τι ήταν? Ήταν εκεί. Αν δεν γούσαρε, δεν θα ήταν. Χρειάζεται το παράδειγμα. Ήταν εκεί. Τη μίλησε στη γυναίκα. Φυσικά. Τι σου είπε δηλαδή? Η συγκινημένη. Δεν μου έφυξε τέτοιο θέμα. Τώρα το θίγω εγώ. Εσύ το θίγεις όμως. Τόσο λέω. Δηλαδή θα μιλήσει διαστόματος αλουνού, θα πει εσύ πώς νιώθει άλλη. Τι με νοιάζει πώς νιώθει άλλη. Σου λέω εγώ τι ξέρω. Η Γιώτα είχε θέματα και προβλήματα, τώρα μια που το συζητάμε, με κάποια θέματα οικονομικά. Για έτσι, την αγνωμοσύνη ναι, του θέλω να σου πω. Άσε κάναν το φιλικό, τώρα χεστήκαμε που κάναν το φιλικό. Φεύγουμε, πάμε στα άλλα θέματα. Φεύγουμε, λοιπόν. Άιντε τώρα. Πάμε στο Champions League. Τους αγνώμονες τώρα, άιντε. Γιατί είναι τους αγνώμονες, μια χαρά οι άνθρωποι. Άιντε, κάναν φιλικό από την υποχρέωση τώρα. Κάθε χρόνο θα κάνουμε. Πεθάνω κι εγώ, θα λέει καλός άνθρωπος ήταν. Άσε με καημένε τώρα. Δεν γουστάρω. Δεν γουστάρω. Τίποτα, δηλαδή μούγκα στη στρούγκα. Μούγκα να κάνουν σιωπή, να μην μιλάνε για τον άνθρωπο, για
ρώτα την κόρη του. Η κόρη του ήταν, η Νικολέτα ήταν ράκος. Για ρωτά, κάναν φιλικό οι αγνώμονες. Λοιπόν, άντε μπράβο. Πάμε λίγο στα χθεσινοβραδινά αργά-αργά αποτελέσματα για να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά και να πάμε Champions League. Είχαμε Premier League, είχαμε Ισπανία, είχαμε Ιταλία χθες. Γιατί τα ζήτησε ένας φίλος. Bournemouth Crystal Palace 2-1, Θέλτα Χετάφε 1-1, Σαμπτόρια Σπαλ 2-1, Άβες Πορτιμονένσε 3-0 και Ρούμπιν Καζάν Κρίλια 2-1. Αυτά τα χθεσινοβραδινά. Τι ασχολείται με αυτά. Όλοι ασχολούνται. Για με το κουμάρι. Ναι, βέβαια. Για το κουμάρι. Εντάξει, κάποιοι το βράδυ. Πες για τους κουμαρτζίδες. Έχουμε αυτά. Άσε τώρα που νοιάσκια για την κάρτη, το άλλο την μπάλα παίζει. Κάρτη. Όχι την μπάλα παίζει. Τι, αλλά το αποτέλεσμα, πόσο έλειξε. Για το κουμάρι. Για το... Πες για το κουμάρι, γιατί το λες. Για το κουμάρι. Πες για τους κουμαρτζίδες. Θα μας κάνουν μήνυση επειδή τους είπαμε κουμαρτζίδες. Πρέπει ποιος είπε ότι ντρέπομαι. Και εγώ παίζω. Και εγώ παίζω και ο Καζαμπάκας παίζει και ο Βαραγιάννης παίζει. Και με ρωτάει σήμερα τι θα κάνει η Μπενφίκα με την ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε στο Champions League να δούμε λίγο τα ζευγάρια, να τα σχολιάσουμε και μετά θα ανοίξουμε και γραμμές. Ό,τι πεις εσύ. Τι. Ναι, ναι, μαζί, μαζί. Μπενφίκα ΑΕΚ. ΑΕΚ Μπενφίκα. 10 η ώρα, σήμερα το βράδυ. Ναι. Δυο περνάνε. Δυο περνάνε. Η Μπάγερν και ψάχνουμε το δεύτερο. Ναι. Που εγώ λέω ότι δεν θα είναι η ΑΕΚ διότι υστερεί. Η Μπενφίκα στην Πορτογαλία τι θέση έχει. Πρωτοδεύτερη είναι εκεί, μαζί είναι συνέχεια. Παλεύει δηλαδή. Πάντοτε παλεύει. Παλεύει. Ναι, είναι μια διαφορά. Ένα βαθμό, δύο από την Πόρτο μαζί. Άντερ. Άντερ λες εσύ. Ναι. Να βάλουμε τον γκολ να έκανε γκέλα με την Άβεση την προηγούμενη αγωνιστική. 2-2 η Μπενφίκα. Άντερ. Άντερ. Ναι. Το άντερ πώς μεταφράζεται, σε 0-0, σε 1-0 ή σε 0-1. Εδώ σε 0-2. Α, και 0-2 στο Ρελαντί. Ναι. Σβηστό μετά το 60 να μην ζοριστούμε όπως στην Τούμπα. Ναι. Λες εσύ. Λέω εγώ, ναι. Ναι, εγώ βλέπω διπλό για την Μπενφίκα. Και βέβαια, γιατί άμα βγει κάτι διαφορετικό θα είναι η αιμορροίδα σου. Δεις, η αιμορροίδα σου θα τσούζει. Θα βγαίνουν οι άλλοι από κάτω και θα λένε τι έγινε, ρε καλά, ρε Μπενφίκα, εμείς και. Θα αρχίσουν οι συγκρίσεις. Ναι, θα αρχίσουν. Θα αρχίσουν, σε fair play, ρε, θα αρχίσουν οι συγκρίσεις, ναι, αλλά εσύ βγες και πες ότι είναι καλύτερη ομάδα η Άκα την Μπενφίκα. Εγώ θα πω πριν το μάτσο ότι είναι ασεβής ο Ζουνίδης. Είναι η ΑΕΚ μια ομάδα μαχητική και πάει να την κάνει ο Ζουνίδης μια ομάδα που είναι του Γκουαρδιόλα. Θα σου το πω έτσι απλά. Τη μαχητική ομάδα που πήρε με μαχητικότητα, με αίμα, με ξύλο, με υδρότα, με παράπλευρες αυτές, με δικαστές, με εφέτες. Πήρε πρωτάθλημα, πάει να μου τη δείξει Γκουαρδιόλα. Ναι. Και σήμερα, άμα δεν παίξει με 5-4-1, με σφιχτό κέντρο, θα κατέβει αυτός 4-4-2 και θα τον κάνει η Μπενφίκα γιο-γιο. Ναι. Θα τα δούμε και τα άλλα τα μάτσα. Γιο-γιο. Θα τα δούμε και τα άλλα τα μάτσα, ανοίξουμε και γραμμές μετά. Ο Χιμένεθ αν έπαιζε, θα σου έλεγα χ. 0-0. Σβηστό. Θα σου έλεγα χ. 1-1-0-0. Τώρα ο Ζουνίδης που κάνει να φαίνονται οι αδυναμίες ΑΕΚ προς τα έξω. Ο Ζουνίδης θα μας παρουσιάσει τον Γκουαρδιόλα το ποδό κάτω η μπάλα με την ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτό είναι το λάθος. Η WIT Vision σας φαίνει την καλύτερη προσφορά Netflix. 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση WIT Fiber. Αποκτήστε την προσφορά στο WIT.gr ή σε ένα κατάστημα WIT και δείτε βραβευμένες κλασικές ταινίες από περιπέτειες μέχρι δημοφιλή δράματα και κωμωδίες όπως όλα τα Mission Impossible, το Gravity, το μωρό της Rosemary και πολλά πολλά ακόμα. Μικρό διαφημιστικό προηγείται την προσωπική γνώμη, έτσι. Μόνο που τώρα δίνει ένα διαφορετικό live, πιο κονσεπτικό, ξέρεις, με ένα story από πίσω, με χορευτές, με τα όλα του. Πρέπει να πάμε. Παίζει κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Το εισιτήριο ξεκινάει από 20 ευρώ με ένα welcome ποτό. Και αν ενδιαφέρεις και εσείς, θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, στα public και στο ticketservices.gr. Εμείς με τον Κωνσταντίνο εδώ μπήκαμε στην δεύτερη ωρίτσα. Θα πάμε για καφέ, φαγητό, για τσιγαράκια και ό,τι τραβάει ψυχούλα μας αμέσως μετά με ένα stop στην καντίνα pit stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι. Γρήγορα, εύκολα, άπεχτα σε τρία σημεία της πόλης. Παλού σταθμού 36, πόντου 56 και οδό Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο. Καντίνα pit stop. Και πες μου λίγο τώρα, Κωνσταντίνε. Σου λέω ότι μας ακούν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν 500 ευρώ το μήνα. Κάνουν 50 καλά στη δουλειά τους και το 51ο που είναι στραβό τους απολύουν ή τους διώχνουν ή τους βρίζουν. Ισχύει αυτό. Σαφέστατα. Λοιπόν, να ξέρετε ότι στο πόλις πάει και πίνει κάτι τζιν ο Μπίζεσβαρ 9 στην καθισιά του. Τι είναι αυτό το πόλις. Ένα μαγαζί, ένα μπαράκι, ένα καφέ. Τζιν σπράιτ και τέτοια. Ναι, τζιν σπράιτ. Λοιπόν, εγώ... Το δίνεις τώρα δηλαδή τον Μπίζεσβαρ. Γιατί τον δίνεις. Το δίνω. Γιατί ο Μπίζεσβαρ θέλει 500 να έχει τον κόλο έτσι. Επειδή είναι τεχνίτης και τα λοιπά, εγώ θέλω και ταχύτητα από τον ποδοσφαιριστή και έκρηξη και τα λοιπά. Εντάξει, ένα είναι αυτό. Πότε τα πίνει αυτά τα τζιν, όταν έχει ρεπό, γιατί τώρα όταν λέμε δηλαδή, κάτι να ισχύει. Εγώ όταν δεν έχω ρεπό και πιο είναι 9 τζιν, είμαι αλκοολικός ή δεν είμαι. Όταν δεν έχω, όμως στην άδειά μου, πάω εκεί στη Σύρο ας πούμε, γιατί να κάνω προπόνηση 5 χιλιόμετρα να πίνω και το χυμό, πίνω 9-10 τζιν στην καθησιά μου, είμαι αλκοολικός ή δεν είμαι.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πρέπει να έχετε ένα ακρογωνιαίο λίθο, τον ΠΑΟΚ. Αυτού τώρα περνάνε και φεύγουν. Θα έρθουν 10 Βέρμπλουν, 10 Μπίσεσμα. Εγώ μαζί σου έχετε... δεν είναι προσωπολάτε, δεν είμαι ποτέ, να το ξέρω. Λοιπόν, είμαι μαζί σου. Έρχονται εδώ και πίνουν 4 κιλά ουίσκι στην καθησιά του. Ναι, γιατί δεν είδα. Ναι, εσύ, ναι, ναι. Εσύ απλά τον πίστευα μπορεί να μην του συμπαθεί, αλλά για τον, για τον φίλο σου, ναι, τον Ουάρντα, που ναι, εγώ τον γουστάρω και το ξέρω, ότι είχαμε και διαφωνία με τον Ουάρντα, ναι, ναι, τον πάω με τρέλα. Ναι. Δεν είδα να τρελαίνεσαι για. Γιατί έχω και εγώ τέτοια μηνύματα για τον Ουάρντα. Μέχρι 6 ώρα το πρωί. Στο Κάσπερ, στο Μάσπερ, σε αυτά. Γιατί πίνουν κι άλλοι και βγάλατε του Ουάρντα μόνο. Α, γι' αυτό, ναι, το. Εντάξει, εντάξει. Γι' αυτό. Δεν μου λες. Ναι. Θα ανοίξουμε γραμμές. Θα μιλήσουμε λίγο για το Champions League. 90-90-90. Έκανες γκάλωψη μαρμίτα. Ποια ομάδα παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Χθες συζητούσαμε. Όχι μόνο ποια αυτό. Ποια ήταν τα αποτελέσματα. Όχι μόνο αυτό. Ναι. Κάναμε διάφορα. Τι διάφορα. Διάφορα ερωτήματα. Ναι. Στον γκάλωμα αυτό. Ποια ομάδα παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο. Μετά από 5 αγωνιστικές. Ποια έβγαλαν, τον Παναθηναϊκό ή τον Άρη. Λοιπόν, βγάλανε τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ. 51%. Φίλε, αυτό είναι δικό σου θέμα το διαχειριστής. Άμα, ναι, βγάλαν τον ΠΑΟ, σημαίνει ότι σε ακούνε και σε διαβάζουν και σε ακολουθούν πολλοί ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Και θεωρούν το πιο ηλίθιο λαό, ναι, πάλι του ΠΑΟ. Άρα ψήφισαν, δηλαδή, οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ τον εαυτό τους. Χειραγωγημένος λαός, ΠΑΟΚ, Άρη, ο Ηρακλή δεν έβαλα. Ολυμπιακό, Παλαθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη. Και, Άρη. Ναι. Και βγήκανε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ ο πιο χειραγωγημένος λαός, μετά βγήκε ο Ολυμπιακός, ναι, και τελευταίοι ποιοι βγήκανε, οι μη χειραγωγήσιμοι του Παλαθηναϊκού. Του Παναθηναϊκού. Του Παναθηναϊκού βγήκαν μη χειραγωγήσιμοι. Εγώ ψεύδω, δεν ασχολούμαι. Και ο Άρης πήρε. Και ο Άρης πήρε γερά. Και ο Άρης πήρε γερά. Ναι, λόγω Super 3 παλιού. Πήρε γερά. Χειραγωγημένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Εγώ δεν συμφωνώ ότι είναι χειραγωγημένοι πάντως. Δεν είναι. Όχι. Έτσι λέει τον Γκάλο. Τι χειραγωγημένοι. Πάνε, ανάβουν πιστούς, κάνουν, ράνουν φασαρίες. Μα δεν μιλάμε για αυτούς πάνω στο γήπεδο. Ναι. Λέω για την πληθώρα των, ναι, φιλάθλων. Αλλά... Δεν μίλησα για οπαδούς, για φιλάθλους. Όλους. Ναι. Ναι. Πώς έβγαλαν τον ΠΑΟΚ ότι παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο αυτοί που σε ψήφισαν. Πού να ξέρω εγώ, βγάλανε. Άρα ήταν ΠΑΟΞΙΔΕΣ και δεν ήταν να ψηφίσουν άλλη ομάδα. Δεν ανοίγουν τα μάτια του δεξιά-αριστερά. Βλέπουν μόνο ΠΑΟΚ. Και στο άλλο ερώτημα ψήφισαν του εαυτού του, λε. Ναι, γιατί όχι. Πάουκης. Δηλαδή είμαι ο πιο χειραγωγήσιμος είμαι εγώ. Βρε Πάουκης, ό,τι θες να σε βγάλει. Ποιος χειραγωγήσιμος παραδέχεται ότι είναι χειραγωγήσιμος, ρε φίλε. Ναι. Ποιος. Ψήφισαν όλοι οι άλλοι τον Πάουκ τότε εκεί. Ψήφισαν. Όλοι οι άλλοι τον Πάουκ. Μπορεί. Οι Αριανοί, οι Ολυμπιακοί, οι Αεξίδες, μόνο Πάουκ ψήφισαν. Πάουκ. Λοιπόν, ναι, πάμε γραμμούλες, θα πάμε λίγο και στο Champions League να πούμε ότι τα δύο μάτς που ξεκινούν σήμερα νωρίτερα είναι το Hoffenheim Manchester City 8 παρα 5 και το Juventus Young Boys 8 παρα 5. Μεγάλο άντερ πιστεύω είναι το Hoffenheim. Το Hoffenheim Manchester City. Ναι, ναι, ναι. Με τη City άντερ. Ο Nagelsmann, ναι, έφαγε 0-2 η προθέσχημα, με έριξε στο κουβά. Σέριξε στο κουβά, ναι. Δεν, έβαλε. Δεν θα φουλάρει η City. Ένα δύο έριξε στο τέλος. Ναι. Δεν θα φουλάρει η City, βλέπω. Και οι άλλοι δεν θα πω. Δηλαδή θα είναι αυτά τα κολομάτσρε οι κουλιανέ. Δηλαδή, περιμένεις να δεις και βλέπεις κάτι σούπες να πούμε. Βλέπεις σούπες, αλλά. Βλέπεις κάτι σούπες να πούμε. Δεν βλέπω να είναι σούπα σήμερα αυτό το μάτσο. Το Hoffenheim. Δεν το βλέπω να είναι σούπα. Τι ώρα είναι αυτό. 8 παρα 5, θα το δούμε. Δηλαδή, θα είναι το ορεκτικό μας. Πάμε γραμμές και θα τα σχολιάσουμε όλα τα μάτσα έτσι λίγο-λίγο. Έχουμε τον χρόνο να κουβεντιάσουμε κι άλλα. Ποιον θα ανανεώνανε και ποιον δεν θα ανανεώνανε. Ναι, ποιον θα ανανεώνανε. Έχουμε και πολλά μηνύματα συμφωνούν για τον Κανία ότι δεν θα τον ανανεώνανε. Ποιον θα ανανεώνανε, με τι λεφτά και ποιον δεν θα τον ανανεώνανε. Καλημέρα! Έλα, φίλε. Καλημέρα, καλό στο να έχεις ματσάκι σήμερα, Κύριε Ελέησον, ημάς όταν έρθει επί τη βασιλεία σου ημών και τους δούλους σου Ραυτόπουλο και Κουλιανό πρωί-πρωί. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε. Τι είπαμε, φιλαράκι μου, Νικόλα. Εκτίθεστε ανεπανόρθωτα. Για ποιο απ' όλα, γιατί είπαμε πολλά. Λέτε ότι η ΑΕΚ έχει φίλους έναντι του ΠΑΟ. Δεν έχεις και εσύ τα φιλαράκια σου. Καλά, άκουσα, τη Λαμία. Έχεις τη Λαμία, ναι, δεν είναι φίλος. Φανερά δηλαδή. Πράγματα. Ναι, φανερά. Ποιους τέσσερις, ρε. Γιάννενα. Τι Γιάννενα, κάτσε. Απρόμητο. Ναι. Ξάνθη. Α, τη βάλαμε την Ξάνθη, χωρίς να τη δούμε. Τη βάλαμε την Ξάνθη. Άρα τι να δούμε από εκεί, ξεκίνησε πέρσι 0-3. Α, μάλιστα. Τέσσερις τον κόσμο την αλήθεια τώρα. Απαγορεύεται να κερδίσω δηλαδή εκτός έδρας εγώ την Ξάνθη. Σας παρακαλώ την αλήθεια στον κόσμο. Α, την αλήθεια. Την αλήθεια. Αυτή είναι η δική σας αλήθεια, έτσι σας συμφέρει. Κάτσε ρε. Ναι. Μου γεννήθησε να έχει Ξάνθη. Κάτσε να δούμε ρε φίλε. Κολλητός με το Σαββίδι δεν είναι. Ρε θα τα δούμε αυτά. Εσύ τι λες, θα τα δούμε τα κολλητελίκια. Να πλακώσεις κλωτσιές στον ΠΑΟΚ, τι λες εσύ τώρα, ο Μουζενίδης. Θα το δούμε. Που δραστηριοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Δεν άνοιξε τα πόδια η Ξάνθη. Θα το δούμε όταν έχουμε το μάτς. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κερδίσει παιχτικά την Ξάνθη, αυτό μου λέτε τώρα και οι δύο. Γιατί εδώ δεν μπορείς να κερδίσει τον Πανιόνιο. Και την Τρίπολη. Γιατί δεν τους κέρδισα. Με την ψυχή στο στόμα. Τους κέρδισα. Λοιπόν, ένα μηδέν, όπως κέρδισαν οι άλλοι. Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να κερδίσει τον Πανιόνιο. Ναι. Με στο 92. Στο 92, με goal offside. Λέγε ρε έξι, αντί να ασχοληθείς σήμερα. Αντί να ασχοληθείς με το Champions League. Παρόν, για άλλη μια χρονιά. Ναι, ναι. Θα δεις αυτό που δεν θα δεις ποτέ από κοντά.
όμιλο Champions League να παίζει αεκάρα. Μου το λύστεψε και αυτό. Μου το έκλεψε και αυτό μαζί με το πρωτάθλημα. Να μην έμενε μέσα, μέσα. Αλλά το κάρμα το βλέπει. Το βλέπει το κάρμα τι κάνει. Ακούσε με λίγο. Όταν ο Σιαλογόνος Αδένας μετατρέπεται σε ένα τουμπόρα μαζί 22, ναι, υπάρχει θέμα. Αυτά τους παοξίδες, όχι σε μένα. Ναι. Να μην μου δίνεις το δικαίωμα. Τι να με σέδινε το δικαίωμα, ρε. Εδώ ήρθε, ήρθε ο άλλος. Ο ένας ήρθε, έπαιξε θέατρο εδώ ότι το χτύπησα και καλά και έφαγα. Κάτσε να με απολαύσω. Α, σας απολαύσω. Καλά, το βράδυ μα φας κανένα τρίμπαλο από τον πίτσι. Να μην... Τρίμπαλο μη φας, πρόσεξε. Δεν με πειράζει, θα κουνήσω σε Σεντόνι, θα κουστεί. Α, θες μόνο να κουνάσω σε Σεντόνι και να γίνεσαι θείασος, έτσι. Εκεί που δεν θα μπεις ποτέ. Νομίζεις, φύγε. Δεν θα μπεις ο Μίλους ποτέ. Φύγε, αεξί, φύγε. Πάνε παίξε με μπαγκασέτα και με κλωναρίδες η Champions League να γελάσει η Ευρώπη. Φύγε. Πάμε. Πάμε, καλημέρες. Έλα, φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ήθελα να πω κάτι για να αποκαταστήσω την αλήθεια που είπατε χθες. Μάλιστα. Για τον Ουάρτα, ναι, που ήταν στο Ρίτζις Καζίνο. Επειδή μπήκαμε μαζί, μπήκε το παιδί με κουκούλα ενώ είχε ξεκινήσει το παιχνίδι. Ναι. Δεν τον πήρε χαμπάρι κανένας. Ναι. Κάθισε ενώ ήδη παιζόταν το παιχνίδι. Ναι. Και στο ημίχρονο Κωνσταντινίδη. Τον είδε, αυτός μας τα είπε. Αυτή ήταν η δική μας. Ναι, τον σήκωσε με το ζόρι, τον φωνάζε πόση ώρα και δεν σηκωνότανε. Ναι, ναι. Εγώ αυτό που είδα, είδα ένα σεμνό παιδί, πολύ συνεσταλμένο. Ναι. Δηλαδή, ζυμάρει να τον κάνεις ό,τι θέλεις, ένας έξυπνος προπονητής. Άρα λες, Λουτσέσκου, πλάθεται ο Ουάρτα. Πολύ εύκολα. Το παιδί, όλο το θέατρο το χειροκρότησε, έβγαινε φωτογραφία με όλο τον κόσμο, ούτε βεντέτα να το παίξει, ξαναέβαλε την κουκούλα, κάθισε εκεί πέρα, ούτε μίλησε. Δηλαδή, εγώ είδα έναν άνθρωπο διαφορετικό από αυτό που προσπαθούν να τον παρουσιάσουν όλοι. Ναι. Ούτε βεντέτα, ούτε μαγκές, ούτε τίποτε. Ένα ήσυχο παιδάκι. Άρα ο Ραπτόπουλος έχει δίκιο. Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος του Λουτσέσκου. Δηλαδή... Άρα ο άνθρωπος θέλει έναν επικοινωνιακό τύπο να τον κλάψει. Κλαίω ρε φίλε με πάρτι σου. Άμα έχω εγώ έναν ταλαντούχο μπερδεμένο, θα του πάρω το ταλέντο και το μπέρδεμα στην ουσία. Ακριβώς, ακριβώς. Ραπτόπουλε, είσαι όλα τα λεφτά. Είμαι. Να σε καλά, μπορεί. Να σε καλά, να σε καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Φύγε, φύγε. Άμα έχω εγώ έναν ταλαντούχο μπερδεμένο, δεν θα του βγάλω τον μπέρδεμα στη δουλειά, θα του βγάλω τον τάλαντο. Τον τάλαντο. Τον τάλαντο. Το ρεπορτάζ μας το έδωσε ο Κωνσταντινίδης. Έτσι, εμείς δεν το πάμε από μόνοι μας, δεν ήμασταν στο καζίνο. Ο Κωνσταντινίδης είναι ο τύπος. Ναι. Ο οποίος θα σου δώσει ένα μπουκάλι τσάι να πιεις. Ναι. Το οποίο θα του το έχουν χαρίσει, θα έχει δηλητήριο μέσα. Από την καλοσύνη του το έχει πάρει. Το έχει πάρει και αυτό. Από τη Φελάδα του να πούμε. Και θα δηλητηριαστούμε εμείς από την καλοσύνη του. Ναι. Ναι. Έτσι είναι. Είναι ο Κωνσταντινίδης είναι ο τύπος ο οποίος θα γίνει ένα Volkswagen μεγάλο. Ναι. Θα πηγαίνει εκδρομή με τους φίλους του. Θα είναι αυτός που θα οδηγάει το Volkswagen. Αυτός που θα αγοράσει τα κρέατα. Αυτός που θα ψήσει τα κρέατα. Θα πέσει το Volkswagen στον κρεμό. Ναι. Και από την καλοσύνη του θα βγάζει φωτογραφίες στο θάνατο. Ο Κωνσταντινίδης. Αδερφός. Είναι. Αδερφός. Είναι ο Κωνσταντινίδης. Καλημέρες, ναι. Έλα φίλε, ναι. Έλα, καλημέρα παιδιά, εγώ καλώς μιλάω. Καλώς τον, καλημέρα. Νίκολα, καλημέρα. Καλώς. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ναι, ναι. Η αγώγηση που είπε ο Κωστής πιο πριν σημαίνει ότι ο λαός ανάβει φωτοβολίδες και είναι ένθερμος και υποστηρίζει την ομάδα, έτσι το καταλαβαίνεις το χειραγώγηση. Εγώ μίλησα για χειραγωγήσιμο λαό. Ναι, να μας το διευκρινίσεις. Ο Κωστής καλά τα λέει, ναι, για τον Νίκο μιλάω. Να μας το διευκρινίσεις. Ναι, ο Κωστής έχει τόσο καιρό και σου λέει ότι πήρε σε 7 παίχτες 8 μεταγραφές και δεν παίζει κανείς βασικός. Ναι. Και παρόλα αυτά ο κόσμος, αντί να γκρινιάξει και να πει πόσα παίρνει ο Κατσερίδη και πόσα παίζει ο Βέρπλουκ, για τα 2 εκατομμύρια και 1,5 εκατομμύρια. Μπερδεύεσαι, φίλε. Λέει, δεν με νοιάζει. Η δουλειά του κόσμου δεν είναι να γκρινιάζει. Άκουσε με λίγο, μπερδεύεσαι. Όταν ρόλο γίνονται τα χρέη, πάνε από τα γραφεία του Πασόκ. Η δουλειά του κόσμου δεν είναι να γκρινιάζει για το πόσα λεφτά έχει βάλει ο Σαββίδης. Δικά του είναι. Δικά του είναι. Α, για τη χειραγώγηση λες. Χειραγώγηση. Μπερδεύει του ρόλου του καθενός. Ο κόσμος τρώει το παραμύθι που θέλει να του πλασάρει διοίκηση. Αυτό εννοώ χειραγώγηση. Είναι ζεστός, υποστηρίζει την ομάδα, καλά κάνει, είναι ένθερμος, θα σκυλιάσει για την ομάδα φυσικά, αλλά αυτά που είναι ως μαύρες σελίδες για την ΠΑΕ δεν θα τα παραπονεθεί. Ο Κυριάκ το ίδιο. Δεν χειραγωγεί το ΑΕΚΤΖΙΣ όταν δεν γκρινιάζει γιατί δεν κάνει με γραφές ο άλλος. Ναι, με το Γιαννιώτα πάει πέξι στην Πάγερ μέσα. Αυτό λέμε. Ο Γάβρος δεν χειραγωγείται που δεν του φέρνει και του φέρνει λιμά. Ναι. Δεν παραπονιέται κανείς όμως. Το Φετβατζίδη, το Λουκάνικο του φέρε. Ο Παοξής όμως διαμαρτύρεται. Αυτό βλέμε.
Α. Αυτό λέμε. Ο Παοξής δεν γκρινιάζει όλη την ώρα. Να γιατί αυτό. Δεν γκρινιάζει εδώ, δεν είμαστε, τα βιώνουμε. Ο Νίκος λέει ότι δεν χειραγωγείται εύκολα ο Παοξής πια. Ο Παοξής για τον Βέρμπου μωρείεται. Ο Ολυμπιακός για τον Μαγιάγια του ρε πανηγυρίζει. Ωραία τα λέει ο Κουλιανός. Έτσι δεν είναι ρε φίλε. Πολύ ωραία τα λέει. Μα γκρινιάζουμε, αυτό σου λέω. Ότι... του πείσαν ότι ο Γιάγια του ρε θα παίξει μπάλα. Και πρωτοσέλιδα. Και δεν τον είδαμε ούτε 10 λεπτά. Τίποτα. Στο ζόρι του Ολυμπιακού. Στο τίποτα. Καραϊσκάκι. Τίποτα. Χθες. Και εμείς εδώ βγάζουμε αφρούς από το στόμα για τον Βέρμπου. Ναι. Δεν το κάνουμε. Ναι, άρα ανέβηκε επίπεδο. Σαφώς. Πάει τελείωσε. Πάμε καλημέρες, ναι. Έλα βίλε. Έλα, καλημέρα. Καλώ το να. Τι γίνεται, παιδιά, καλά. Καλά, θα λέω Τάχη, τώρα επειδή είμαι στη δουλειά. Μην αγχώνεσαι. Το πάω πρώτα να πω. Θέλει δύο μεταγραφές το Ιανουάριο οπωσδήποτε. Ένα χαφ. Θα πάω καλά Λατίνο και με 200.000 και μια παιχνίδα που έχει κάτι που πεινάνε εκεί. Κάνα κολλικό νεφρό. Θα αφήσω αυτά που φέρνει ο Άρης που τους βγαίνουν και με 100.000-200.000. Μα κάνει δύο Λατίνο σκύλο και ένα κεντρικό αμυντικό. Κάνα σκανδιναβό. Πάρ τον μπάσα. Ναι, σκανδιναβό αμυντικό. Ναι, έφερα σκανδιναβό σαν χάφ, δεν σε αρέσει. Θα τους πέσει τελειών πρωτάθλημα. Ίδιο κινήσεις θα κάνουν, δεν θέλουν πολλά. Και ας το Βέρμπουμ τώρα. Φίλε, μάθετε να έχετε υπομονή να τους δούμε τους παίχτες. Εγώ επιμένω. Επιμένω ρε στο Βέρμπουμ. Παίρνει την μπάλα και να τα φύγει τα πόδια την μπάλα. Ρέτσιζε παιδιά, δεν είναι. Τα ίδια λέγαμε και για τον Βαρέλα και για τον Μαουρίσιο πέσει και πρόπερση. Ο Μαουρίσιο ενισχύει στα δίκτυα. Για χαρά είναι ο Μαουρίσιο. Πολύ φοβισμένο το βλέπω το Βέρμπουμ δηλαδή. Ναι, ο Βέρμπουμ τους τελευταίους 9 μήνες, 6 μήνες δεν έκανε τίποτα. Είχε διακοπή πρωταθλήματος πέρσι στη Ρωσία μακάρι, και το καλοκαίρι της. Ναι. Αν θέλουμε ένα χαφ οπωσδήποτε, μια παιχτούρα οπωσδήποτε να φέρουν. Φίλε, να σου πω κάτι για μένα, ποιο είναι το λάθος του Πάουξα χαφ. Θες να σου το πω. Ναι. Ότι άφησε να φύγει ο Χαρίσης. Αυτό ήταν το λάθος. Ο Χαρίσης και τώρα το παλικάράκι που είχαμε. Ο Χαρίσης, ο Χαρίσης. Είναι λάθος που έφυγε ο Χαρίσης. Δεν είχε τέτοιο παιχνίδι. Φυσικά χρειαζόταν. Πηγαίνει με κόπτες παίζει από την αρχή της χρονιάς. Τον ακούσαμε από την αρχή της χρονιάς. Πρώτος είναι. 5 στα 5 έχει και γκρινιάζει. Χειραγωγημένο το λες. Όχι. Άμπραβο, αυτό λέω εγώ από το πρωί. Φύγαμε. Φύγαμε, να είσαι καλά, φίλε. Έλα, καλά, παιδιά. Κάτω θα σου πει ο Γιάγια του ρε, αυτή η μπαλαδόβαζα θα κάνει, θα ράνει. Τον περιμένουμε. Χειροκρότημα, κερκίδα, χάνουμε από τον αστέρα. Έδωσε μια πάσα στο 20 λεπτό. Το βλέπεις, ο Μπάουξη πουλιάζει, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι χειραγωγημένο. Ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Αυτοί κάτω στην Αθήνα πήραν τα κουσούρια τα δικά μας τα χούλια και εμείς γίναμε πιο ευρωπαϊκοί. Αλλάζουμε τώρα. Ναι. Αλλάζουμε. Ναι. Κάτα μας. Έτσι. Κάτα μας που ξυπνάμε. Έλα καλημέρες. Μπουζίζουνε κάτω αυτοί. Καλημέρα. Ναι. Καλώς το να. Τι κάνετε όμορφο παιδά. Καλώς το παιδί. Καλώς το Νικόλα. Λοιπόν, χαθήκαμε ρε Νικόλα. Φύγαν οι βραδινές εκπομπές. Χάθηκαμε. Νικόλα! Τι κάνω, ρε, πήγες με φλόρες στις πρώτες πρωί παπηγιόν, πούμε. Τι παπηγιόν, εδώ έρχεται με την οδοντόκρεμα στο στόμα έρχεται, ρε. Ρε, ακούς, με την οδοντόκρεμα στο στόμα έρχεται. Τι παπηγιόν μου λες. Τι είναι αυτά τα άσπρα. Έχεις και το κλειανά από δίπλα να μπει με το τουρί προσπαθεί να σε κρατήσει. Άσας. Σαν να κρατάω τη σκύλα και τη χάριβη μαζί. Τη σκύλα και τη χάριβη μαζί προσπαθώ να την κρατήσω. Λοιπόν, για πες μου, είναι χειραγωγημένος ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Καταρχήν τι χειραγωγημένος θα είναι ρε εσύ. Εδώ να κοντεύουν και αφόμε τα νερά μας. Α, μπράβο. Έχουμε δει να πούμε να πέφτουν τα ρούβλια των ρουβλίων και βλέπουμε να πούμε το Βέρμπουμ να είναι πιο αργός από μένα στο σπριν. Δεν θα γκρινιάξω. Απλώς θα πω σε τίτλους κάτι. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι πεινασμένος. Και για να μπορέσεις να τον χορτάσεις, θα πρέπει να φέρεις και ποδοσφαιριστές πεινασμένους. Όχι χορτασμένους με σαμπάνι και χαβιάρι. Καλό το σκεπτικό του Νικόλα. Θα πας εκεί στο Περού να βρεις έναν με μια ουλή, η οποία ξεκινάει να πούμε από το στόμα μέχρι τα αυτή. Ένα αμυντικό χαβ να πούμε που να δαγκάει στο λαρίκι και να μην αφήνει. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θέλει τέτοιους αθλητές. Τώρα με φέρει στο Βέρμπλουμ, εντάξει, τι να σε πω. Νικόλα, έχω αντίλογο σε αυτό όμως. Έχω αντίλογο γιατί τόσα χρόνια ξεστιλέγαμε. Φέρτε αθλητές που να ξέρουν από πρωταθλητισμό. Αν δεν έχουν πάρει πρωτάθλημα, πώς θα μας το φέρουν σε εμάς. Σου έχω αντίλογο σοβαρό. Αυτά δεν λέγαμε. Θα πας να φέρεις λοιπόν έναν αθλητή ο οποίος. Αλλά πες τον άλλο με την ουλή. Θέλει ουλή αυτή. Αλλά όχι να είναι σκασμένος όμως, η σαμπάνια να πούμε να έχει πάθει η δυσανεξία από τη σαμπάνια. Ωραίος. Νικόλα τα φιλιά μου, αγόρι μου να είσαι καλά. Λοιπόν, φιλιά, γεια σας. Ο αδερφός ο Οπτασίας, ο Χριστάρας λέει. Ο Οπτασίας. Ναι, είναι αδερφός. Τι είναι αυτό. Έχαναν ντέρμπι και τους έσπαγαν τα αυτοκίνητα στο Ρέντι. Ναι. Τώρα κερδίζουν την Τρίπολη και κάνουν όλε με την κερκίδα. Αλλά με τον ΠΑΟΚ αν ισοφάριζαν θα είχαν φιέστα στο Δημαρχείο. Ναι, ωραίο. Θα συνηθίζεται. Μόνο ωραία γράφει ο Οπτασίας.
Ωραίο. Μόνο δεν ωραίο μπορώ πράγμα. Να είμαι, σου λέει άλλος Ολυμπιακός, ναι. Να κερδίσω στο 93 την Τρίπολη και να κάνω όλε. Στρίβει το νόμισμα, Κωνσταντίνε. Ναι, αλλά και από την άλλη μεριά δεν μπορώ να είμαι ΠΑΟΚ, ναι. Να παίρνω ένα με τον Άρη και να πάω στην Κερκίδα και να χειροκροτώ τη θύρα. Έφαγα γιούχα όμως, γι' αυτό τη φάγανε τη γιούχα. Άρα πάλι σου ξαναλέω δεν είναι χειραγωγημένος. Άρα εδώ ναι. Αναπτύσσεται να πούμε ναι. Ο πολιτισμός. Ναι, η κουλτούρα. Πάει, επόμενη γραμμή. Ναι. Καλημέρα, ναι, τελευταίος θα είναι αυτός. Έλα φίλε. Έλα φίλε, εσύ ποδηγάς. Ναι, καλημέρα. Α, ο Νημανή είναι αυτός. Oh. Έλα ρε, με κατάλαβε τα μέσα. Από τα έγκατα της γης είσαι, ναι. Τα έγκατα. Ρε φίλε, Κώστα, ποιοι εμείς είμαστε χειραγωγημένοι. Με το Σρνά δεν θυμάσαι τι έγινε, κοντέψαμε να ρίξουμε το Μακεδονία παράδειγμα. Έλατε. Τι να το πω να φέρει. Α, ορίστε, εδώ τα πάω και έλατε. Ποιο, με τον Βέρμπλουμ παίρνει την μπάλα και μόνο που δεν φωνάζουμε, ουου, ξέρω πλάκα μ' αρέσετε, μ' αρέσετε. Μουστάρι, φτιάχτηκε τώρα ο Κωστής, δεν ξέρεις. Ναι ρε φίλε, τι χειραγωγημένοι, αυτός εδώ πέρα κοντρό κάνει με το καλάμι τώρα. Νημανή μου, μ' αρέσει, σήμερα είσαι φορμαρισμένος, καλημέρα. Φιλάκια σας, αγαπώ, καλημέρα. Να σε καλά Νημανή. Ακόμα ένα γρήγορα λέει ο Θανάσης. Πάμε, πάμε. Ακόμα ένα γρήγορα, έλα φίλε, καλημέρα. Είπαμε γρήγορα. Καλημέρα φίλε, έλα. Καλημέρα. Καλώσωνα. Πάω ξύς κι εγώ. Ναι. Εγώ θα πω καθαρά την άποψή μου για το θέμα της κούρασης. Ναι. Δεν δέχομαι τη λέξη κούραση. Για παίχτες οι οποίοι πληρώνονται 1 εκατομμύριο το χρόνο, έτσι, έχουν διατροφής, διατροφολόγους, έχουν μασέρ, οι ομάδες είναι αυτές κάθετες από όλες τις απόψεις, το μόνο πράγμα που δεν δέχομαι είναι η λέξη κούραση. Γυμνάζεσαι φίλε? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δύο ώρες γυμναστήριο κάθε μέρα, ναι. Είμαι 40 χρονών, ναι. 9 ώρες όρθιος στη δουλειά μου, ναι. Κουβαλώντας κιλά. Έχω παιδί, διάβασμα, αγγλικά, τα ναι, πάντα. Ναι, okay. Έχεις γεμάτη μέρα, εγώ το αντιλαμβάνομαι. Τη λέξη κούραση δεν μπορώ να την σου βάλω σε ομάδες επαγγελματικές. Και δεν πίνει 9 τζιν φίστα. Ναι. Απλά εγώ έχω να πω ότι στον πρωταθλητισμό τώρα για να κάνουμε κουβέντα, έτσι, γιατί δεν γίνεται να συμφωνούμε. Βέβαια. Στον πρωταθλητισμό γίνονται κάποιες ασκήσεις γυμναστικής, τέλος πάντων, έτσι ώστε οι αθλητές να φορμαρίζονται την κατάλληλη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ το έκανε για το καλοκαίρι. Θα χρειαστεί ένα μικρό κλικ, ένα πικ, να περάσει ένα διάστημα για να ξαναβρούν αυτόν τον ρυθμό. Αυτό το δέχεσαι? Θα συμφωνήσω μαζί σου 100%, ναι. Αλλά δεν βάζω μέσα τη λέξη κούραση. Όχι κούραση. Φορμάρισμα. Μπράβο. Ωραία. Μαζί. Σε αυτό συμφωνώ. Μαζί. Να είσαι καλά. Εντάξει. Καλή σας μέρα, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή εκπομπή να έχετε. Ο φίλος. Ο Στέφανος, βέβαια. Ναι. Βλέπω από τον κόκκινο τι τάλαντο τον βγάζεις. Πάλι τον κόκκινο, εσύ. Είπα αυτός. Έτσι είπε ο Στέφανος. Ο Στέφανος. Λοιπόν, για να φύγουμε λίγο τα ποδοσφαιρικά και να πάμε στα καλλιτεχνικά. Έχουμε Γιάννη Πλούταρχο στο Βεργίνα Θέατρο και πρέπει να πάμε όπως και δίποτε. Όχι επειδή είναι ο αγαπημένος Πλούταρχος που ξέρουμε όλοι, ταλαντούχος, τραγουδιστάρα και δεν συμμαζεύεται. Αυτή η παράσταση έχει κάτι το ιδιαίτερο. Είναι πιο παράσταση, show θα λέγαμε. Ένα ερωτικό story που εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της παράστασης και ντύνεται με τα τραγούδια του Πλούταρχου. Είναι υπερπαραγωγή, παρακαλώ. Όσοι γουστάρετε, παίζει κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και το στήριο κοστίζει 20 ευρώ με ποτάκι. Διάλειμμα, επιστρέφουμε γραμμές με τσουλού, με κουβεντούλα μέχρι και τις 10. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ. Γεμάτο ενέργεια από τις στάνταρ μπαταρίες. Καλή σας ημέρα. Ισόπαλο δίχως τέρματα αναδείχθηκε το παιχνίδι Λαμία Ξάνθη που έριξε την αυλαία στην 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Γνωστές έγιναν οι ώρες και οι ημερομηνίες από την 7η έως την 11η αγωνιστική της Super League Σουρωτή. Ο ΠΑΟΚ την 7η αγωνιστική έχει τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης, ενώ την επόμενη αγωνιστική ασπρόμαυροι υποδέχονται τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Τρία διαδοχικά ντέρμπι για τον Άρη. Οι κίτρινοι, αφού υποδεχτούν τον ΠΑΟΚ, θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ, ενώ την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχτούν στη Θεσσαλονίκη τον Ολυμπιακό. Οι εκπρόσωποι του Diego Bisasvar βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησαν τη συζήτηση με τους ηθήνοντες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον Λούμπος Μίχελ για την ανανέωση του συμβολαίου του που εκνέει το καλοκαίρι του 2019. Ο Ηρακλής στη φιλική αναμέτρηση που έγινε στη μνήμη του Θεόδωρου Παπαδόπουλου επί της ΠΑΕ Ποντίων, χάρη στον γκολ που πέτυχε ο Κούσας με κεφαλιά στο 27. Η ΠΑΕ Απόλλων Πόντου ενημέρωσε ότι ξεκινάει η αξιολόγηση ποδοσφαιριστών που θα στελεχώσουν την ομάδα κάτω των 19 ετών. Σε ανακοίνωση προέβη η Football League, όπου γνωστοποιεί πως την Τετάρτη θα γίνει κλήρωση του νέου πρωταθλήματος, ενώ παράλληλα στο διοικητικό συμβούλιο που θα γίνει νωρίτερα θα συζητηθεί το θέμα των τηλεοπτικών.
Ο Πανετολικός αντιμετωπίζει τις 5.30 στο Αγρίνιο τον Παναθηναϊκό σε παιχνίδι κυπέλου. Η ΑΕΚ υποδέχεται απόσταση στη 10η Μπενφίκα στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης των ομίλων του Champions League. Την Εθνική Ανδρών, που πρόσφατα εξασφάλισε την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου 2019 στην Κίνα, βράβευσε ο ΕΣΑΚΕ κατά την εκδήλωση της παρουσίας της νέας σεζόν της Α1. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr. Ακούσατε το παράθυρο στα σπορ που σας προσέφεραν οι μπαταρίες Standard. Μπαταρίες για ηλεκτρικά Clark έχετε. Κύριε Νίκο, μπαταρίες για ηλεκτρικά Clark έχουμε. Πες του να πάει στη Standard. Δίκτυο καταστημάτων Standard. Για μπαταρίες αλλά και μοναδικές υπηρεσίες όπως after sales service μπαταριών, δωρεάν υπηρεσία delivery όπου και αν είστε και δωρεάν έλεγχο μπαταρίες οχημάτων. Δίκτυο καταστημάτων Standard. Τρία σημεία πώληση στη Θεσσαλονίκη και ένα τηλέφωνο 2310-523-014. Ή αν προτιμάς, μπες στο standard.gr. Θες μπαταρία, βάλε Standard. Διαβάστε σήμερα στη Metro Sport. Ποια είναι τα τέσσερα μυστικά για να κατακτήσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και οι αριθμοί που δείχνουν τον τίτλο. Συγκλονιστική συνέντευξη Πασχαλάκη για το πώς έζησε τον ντέρμπι στο Καραϊσκάκης. Το γλέντι της νίκης στα social media και το show του Λιμιού στην επιστροφή. Η ρήτρα του Ματέο Γκαρσία, το δέλεαρ της συμμετοχής στην Ευρώπη και οι κινήσεις της ΠΑΕ Άρης. Ποια ήταν τα κλειδιά που οδήγησαν τους κιτρινόμαυρους στη νίκη κατά του Αστέρα. Στιγμές συγκίνησης και μνήμης στην Κατερίνη στο φιλικό του Ηρακλή για τον Θόδωρο Παπαδόπουλο. Τι είπε ο Ρόβας για τον αυριανό αγώνα κυπέλου στην Άξο. Ρεπορτάζ για μπάσκετ ΠΑΟΚ και Άρη, Απόλλωνα Πόντου. Και προτάσεις από το MetroBet για να πάτε στο ταμείο με αγώνες του Champions League. Και όπως κάθε μέρα, οι κορυφαίοι αρθρογραφούν στη MetroSport για άλλα τα θέματα της επικαιρότητας. Εφημερίδα MetroSport. Η ηγέτης στα σπορ. Ανακάλυψε τη WinVision. Τον καλύτερο τρόπο για να έχεις 12 μήνες δώρο Netflix. Για να... 12 μήνες δώρο! Βρε καλώς τον. Πώς θα πέρας διακοπές, πού πήγε. Ωραία, ωραία. Πάτμο πήγα εσύ. Να σου πω μετά γιατί έχω λίγη δουλίτσα τώρα. Όπως έλεγα, τώρα με τη WinVision έχεις 12 μήνες δώρο Netflix για να βλέπεις Stranger Things, τις νέες σεζόν του Ozark και του Iron Fist της Marvel, αλλά και τη νέα σειρά Απογοήτευση από τους δημιουργούς των Simpsons και Futurama. Γιατί να δω μια σειρά που είναι απογοήτευση? Γιατί έτσι λέγεται η σειρά. Είναι καλή όμως ή θα απογοητευτώ? Σίγουρα δεν θα απογοητευτείς. Με 12 μήνες Netflix δώρο θα έχεις τόσο χρόνο να δεις αγαπημένες σειρές και ταινίες. Σωστός. Ο καλύτερος τρόπος να βλέπεις Netflix είναι τώρα με τους 12 μήνες δώρο με Win Fiber μόνο με τη WinVision. Μάθε περισσότερα στο win.gr κάθετος Vision. Ετοιμάσου για Eco Buildings. Της Deval το φορτηγό θα βρίσκεται στο κατάστημα της Eco Buildings την Τετάρτη 3 και την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου για μια μοναδική ζωντανή παρουσίαση όλης της γκάμας των ηλεκτρικών εργαλειών της. Η Eco Buildings θα προσφέρει μέσω κλήρωσης πλούσια δώρα της εταιρείας Deval, καθώς και μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσεις. Για ό,τι και αν ζητάς, στην Eco Buildings να πας. Παπαναστασίου 209, στη Χαριλάου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-309-709. Όχι από τζάκι, από Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. 60 χρόνια ο ΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνο. Το αυτοκίνητό σας. SUV, σπορ, οικογενειακό. Όπως και να είναι, για εσάς είναι πάντα πολύτιμο. Είναι το μαργαριτάρι σας. Ποιος το ασφαλίζει? Ο Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα και πάντα δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. 2130-278-279. Μαργαριτόπουλος. Δίπλα σας και μετά την ασφάλιση. Stop! Μόνο στο Καντίνα Pit Stop! Κόκκινο είχες! Ναι, κόκκινο Volkswagen της Καντίνα Pit Stop! Όλα σε ένα stop! Καφεδάρες, δώρο νερό! Σφολιατάρες, άλλη μία δώρο! Πέντε καφέδες, ο έκτος δώρο! Είδη καπνού και ό,τι άλλο γουστάρεις! Όλα με ένα stop στο Καντίνα Pit Stop! Α, και πού είσαι, όργανο! Έχει παντού! Λαχαναγορά, Λαγκαδά, Δυτική είσοδος! Έφυγα για Καντίνα Pit Stop! Εμείς γιατί κοιτάξτε στην αρχή είπανε αυτοί έχουν την προσφορά δίνανε 10% φθηνότερα το ρεύμα και μετά οι άλλοι το δίνανε 20% και μετά εμείς είπαμε να πάμε σε αυτούς αλλά μετά μας είπαν ότι κάτι πάει για και ψηλά γράμματα και μετά είπαμε εμείς δεν θέλουμε και πήγαμε στους άλλους αλλά οι άλλοι θέλανε χρονικές δεσμεύσεις και ούτε και εμείς δεν θέλαμε μετά από όλα αυτά και πάμε να πάμε όπου μας φέρει περισσότερο. Αυτό ακριβώς τίποτα άλλο. Με τόσες προσφορές στο ηλεκτρικό ρεύμα, λογικό να αισθάνεσαι μπερδεμένος. Έλα στη Βολτέρα και ξεμπέρδεψε μια για πάντα. Εύκολα, αξιόπιστα, σίγουρα. Μάθε γιατί στο voltera.gr. Βολτέρα. Ενέργεια που θα σας κερδίσει. Μια εταιρεία του ομίλου JMP AVAX. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
Βρε μαράκι, πόσα δυνάτησες έτσι? Καλέ, εγώ τρώω είδη υγιεινής. Σε μας, τα είδη υγιεινής δεν τρώγονται. Ομορφαίνουν όμως το χώρο σας. Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Ελάτε στην έκθεσή μας να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο. Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Φτύκας, είδη υγιεινής που δεν τα χορταίνεις. Ευρωπαϊκή Λέβητες Αερίου Συμπύκνωσης. Από 700 ευρώ. Μόνο του Παυλίδη. Το πληρέστερο τεχνικό πολυκατάστημα. Σήμερα θα πάω σε παραδοσιακό βολιώτικο τσιπουράδικο. Σε ποιο? Στη Βολιώτικη Γωνιά. Καλό. Το μοναδικό παραδοσιακό στην πόλη. Και η μανούλα στην κουζίνα να διαλέγει τα υλικά. Και από τσίπουρο. Εξαιρετικό τυρνάβου. Με άφθονους μεζέδες, ψαρικά και κρεατικά. Πού? Στη Βολιώτικη Γωνιά. Βολιώτικη Γωνιά. Στα Κωνσταντινοπολίτικα, 17 Νοέμβρη 53. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκι. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL οι τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Κοσμάογλου. Έτσι λέμε το χρώμα στη Θεσσαλονίκη. Ένας κόσμος, τρεις υπερσύγχρονοι χώροι γεμάτοι χρώμα, πρωτοποριακά υλικά δόμησης και διακόσμησης. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και υλικά για να βλέπετε το αποτέλεσμα της επιλογής σας. Και απίστευτη αντοχή, προστασία και καθαριότητα με το καινοτόμο πλαστικό χρώμα Vitex με τεχνολογία τεφλών. Προστασία από λεκέδες, καπνό, σκόνη και πανεύκολο καθάρισμα. Τώρα το μοναδικό Vitex με τεφλών των 10 λίτρων, 5 ευρώ φθηνότερα. Βάψε ό,τι θες, μόνο με Vitex. Καταστήματα Κοσμάογλου, το χρώμα της εμπιστοσύνης. Κέντρο Φοίνικας Εύοσμος, 2310-480-606. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η WinVision σου φέρνει την καλύτερη προσφορά Netflix, φίλε και φιλενάδα και απ' έξω. 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση With Fiber. Αποκτήστε την προσφορά στο win.gr ή σε ένα κατάστημα Wind και δείτε μοναδικά ντοκιμαντέρ όπως το Ίκαρος, που είναι ένα πρωτότυπο ντοκιμαντέρ του Netflix και κέρδισε το Oscar του καλύτερου ντοκιμαντέρ την περσινή χρονιά, αλλά και ντοκιμαντέρ με διάφορες θεματικές, θεματικές όπως μουσική, πολιτικά, πολιτιστικά και πολλά πολλά ακόμα. Όλα αυτά μέσα από τις Wind Fiber, φίλες και φίλοι. Πήγαμε τελευταίο ημίωρο. Ανοιχτές γραμμές. Παγκόσμια μέρα κατά της βίας είναι σήμερα, Κωνσταντίνε. Κακός. Τι κακός? Αφού όλη η ζωή μας είναι μια βία. Όχι και όλη η ζωή μας. Υπάρχουν και ωραίες στιγμές, ρε φίλε. Όχι. Γιατί είναι βία? Στον νόμο του ισχυρού και του καπιταλισμού. Ναι. Νομίζω ότι η μέρα κατά της βίας θα πρέπει να μην υπάρχει. Σήμερα είναι πάντως, να ξέρεις. Κακός. Αυτά είναι το μνημόσυνο που κάνανε στον. Στο Ηρακλή. Δεν σ' άρεσε ούτε και αυτό, ναι. Όχι. Να μην θυμόμαστε ανθρώπους, να μην τους θυμάμαι, να μην τους έχουμε δυνατά μέσα μας. Όταν έχω καλή σχέση με κάποιον, τον θυμάμαι. Όταν δεν έχω καλή σχέση με κάποιον, δεν τον θυμάμαι. Ναι, αυτό σου λέω ότι ο Ηρακλής. Οι οπαδοί, οι φίλοι του Ηρακλή, με τον Θόδωρο Παπαδόπουλο είχαν άριστες σχέσεις. Όχι, φίλε. Κάνεις λάθος. Είναι ψέματα. Ναι, οι οπαδοί και φίλοι του Ηρακλή, ναι, και οι παράγοντες του Ηρακλή χέσαν κανονικά τον κύριο Παπαδόπουλο. Εγώ θέλω να βγουν τώρα Ηρακλή, να μου πούνε. Εγώ λέω ότι στη μνήμη του τον έχω σαν άνθρωπο που βοήθησε τον Ηρακλή. Τον χρεώσανε, τον δίρανε, του βγάλαν τον καρκίνο. Δεν τον δίρανε. Όχι, τον χτυπήσανε. Ναι, και τώρα μου το παίζουν και κάνουν φιλικό. Εγώ αν ήμουν. Πού είναι ο Μάνος να βγει? Τι να βγει μου ο Φλόρος τώρα? Φλόρος ο Μάνος. Πάμε παρακάτω. Φλόρος λες. Το Φλόρο τώρα. Λοιπόν, έχουμε γεμάτο κέντρο. Ναι. Χαιρετίσματα στη Στοχόλμη και στο Πέρθ της Σκωτίας, γιατί μας ακούνε και τα παιδιά. Το. Πέρθ της Σκωτίας. Πέρθ. Ναι, στη Σκωτία μας ακούνε. Ουρανούπολης, Σικές. Πολλά μηνύματα, δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα. Ουρανούπολης, Σικές, Πέρθ. Πήγες δηλαδή από την. Παντού, παντού μας ακούνε τα παιδιά. Παντού, παντού. Καλημέρες. Άντε, ελληνοί τύποι με τα μνημόσυνα. Έλα, φιλέ. Έλα, φιλέ, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, φιλέ. Σκαλοπάτι του Βιτόλο. Έλα ρε σκαλοπάτι.
Λέγε γρήγορα. Σκαλοπάτι μου το όλο λέει ο άρρωστος. Χαιρετίζω την εκπομπή του πολιτισμού που ακούγεται μέχρι την Ιρλανδία. Έτσι. Εκεί μας ακούς. Στη Θεσσαλονίκη, στο Μετρόπολης, μιλάμε για πολιτισμό και ημέρα κατά της βίας. Θα μας τρελάνετε τώρα. Θα μας τρελάνετε πρωί-πρωί. Συνέχισε ρε φίλε. Έλα σκαλοπάτι. Όπως θα μας τρελάνεις εσύ Κωνσταντίνη με το χειραγωγήσιμο λαό του ΠΑΟΚ. Φυσικά αυτό αποδεικνύεται ότι δεν γίνεται. Έτσι με το λαό του ΠΑΟΚ και το ξέρεις. Κάτσε να ακούσουμε. Ναι, εσύ είπες ότι έβγαλε το κάλο χειραγωγήσιμο όμως. Τι να κάνω. Όλα εντάξει, τη δουλειά του κάνει, την κάνει και πολύ καλά και τον παραδέχομαι. Ναι. Εγώ να βάλω ένα άλλο θέμα. Στις 5 πρώτες αγωνιστικές, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν πολύ περισσότερους βαθμούς από όσους κανονικά θα έπρεπε να έχουν. Ναι, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ λόγω ελληνικής διαιτησίας και ο ΠΑΟΚ λόγω ξένης διαιτησίας. Αυτό είναι ένα πολύ καλό θέμα να το βάλεις, να δούμε πώς έχουν εξελιχθεί τα ματς με ξένη διαιτησία, τι μπάλα έχουμε καταφέρει να δούμε, έτσι ώστε να έχει δικαίωμα μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης που να μην είναι καλός, να προκαλεί την τύχη του και να παίρνει ένα τέτοιο ματς και να μας δίνει την άγρια μορφιά του ποδοσφαίρου, Κωνσταντίνε. Ναι. Αυτό είναι ένα ωραίο θέμα να βάλεις. Και όχι να σφυρίζει ο διαιτητής καθόλου τα γούστα του Προέδρου, της Κερκίδας, του ποδοσφαιριστή ή του βοηθού προπονητή που θα φωνάξει «Δώσ' μου φάουλ να πέσω, να βουτήξω, να το πάρω, να κερδίσω το μάτς». Πάμε παρακάτω. Ωραίος ο σκαλοπάτης. Εσύ πολλά θες σκαλοπάτη. Πάμε παρακάτω. Θα πρέπει να τονιστεί ξένη διαιτησία, φίλε. Βλέπουμε διαφορετικά μας. Θέλουμε ξένη διαιτησία. Σκαλοπάτι, σκαλοπάτι του Βιτόλο είναι ξεκάθαρο. Με ξένους διαιτητές λύνουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πάμε, και κυρίως αυτό που ξεκινάει πριν οριστεί ο διαιτητής. Την κρίνια, τη μήλα, την καχυποψία. Έλα, καλημέρα. Βέβαια, κλαίνει οι πρόεδροι των ενώσεων τα λιμά. Ας κλαίνε. Και μας κάνουν τα κουρασάν. Να τα χάσουν οριστικά. Τέτοιοι που είναι. Καλημέρες. Οριστικά να τα χάσουν. Ναι. Δεν κάνουν και τίποτα στην ηλικία. Δεν κάνουν και τίποτα, σου λέω. Καλημέρες. Έλα. Έλα! Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αν σε παίζαν καλά, θα ήταν καλή. Ναι. Έλα, φίλε, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, βέβαια, σε ακούμε. Έλα, καλημέρα. Από Καστελόριζο τηλεφωνώ. Από Καστελόριζο. Από Καστελόριζο. Να σας κάνω μια ερώτηση για παιδιά εκεί. Τέρμα κάτω, εκεί. Δωδεκάνησε πίσω. Ναι, έλα, φίλε, Καστελόριζο. Το μάτς που είδατε προχθές σας άρεσε. Ποιο μάτς? Το πάω με τον Ολυμπιακό. Εμένα μ' άρεσε το μάτς. Ωραίο ήταν, είχε άγρια ομορφιά. Πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακός μ' άρεσε πάρα πολύ. Μια ομάδα που πίεζε, πρέσταρ, έκανε. Έκανε το καλύτερό του παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Και ο ΠΑΟΚ το χειρότερο. Μέχρι το μάτς με τον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός ήταν μέτριος έως κακός. Σωστά. Και στο καλύτερο του παιχνίδι. Η ομάδα σας άρεσε, η ομάδα σας. Όχι φυσικά, ο ΠΑΟΚ καθόλου. Μας ακούς να λέμε ότι μας άρεσε ο ΠΑΟΚ. Ήταν σαν το φουκαρά που έτρωγε ξύλο μέσα στην περιοχή και γλίτωσε γιατί. Σαν το Βέγκο που έτρωγε ξύλο και έδωσε μια μπουνιά κατά. Έπεσε το Καστελόριζο, δεν έχουν καλές γραμμές εκεί. Ο ΠΑΟΚ γλίτωσε γιατί είχε τον Πασχαλάκη σε καλημέρα και γιατί τα center forward του Ολυμπιακού είναι ανύπαρκτα. Το match όμως για μένα τον ουδέτερο παρατηρητή. Ωραίο! Ήταν όμορφο. Καταπληκτικό ήταν. Έστω κι αν μια ομάδα έπαιζε μπάλα και άλλη δεν έπαιζε. Σωστά. Το match εμένα μ' άρεσε. Σωστά. Έλα, φίλε, και είδαμε και τη γοητεία του ποδοσφαίρου ότι δεν κερδίζει πάντα αυτού που καλύτερα. Έτσι. Καλημέρες. Ναι. Καλημέρα. Να ξαναπάρω φίλο από το Καστελόριζο γιατί ήταν Ολυμπιακός και ήθελα να κάνω κουβέντα. Γοητεία του ποδοσφαίρου γίνανε γιατί κέρδισε. Μόνο την τύχη μου άμα έχανε θα ήταν. Δεν θα τα πάρω. Πάλι θα λέγαμε συνολικά το μάτι θα είναι καλό ρε παιδί μου. Είχε να δώσει. Σουτάνα η μπάλα. Ναι, ναι, ναι. Έλα φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα φίλε. Καλό σου να. Και πέρυσι το μάτι το Καραϊσκάκη καλό ήταν αλλά το κέρδισε ο Ολυμπιακός. Έτσι. Τα ίδια δεν λέγαμε. Καλό σου πάω και έπαιζε. Έκανε. Πάλι καλό ήταν αλλά το κέρδισε ο Ολυμπιακός. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Πέρυσι το μάτι με την ΑΕΚ καλός ήταν αλλά το κέρδισε ο ΑΕΚ. Πες τα ρε Χρυσό. Το μάτι στον Πανιόνιο το ήταν καλός ο ΠΑΟΚ αλλά το κέρδισε το πήρε εκεί ο Πανιόνιος. Άμα κάτσω εγώ να μετρήσω πόσα μάτς ο ΠΑΟΚ είναι καλός στην Αθήνα και παίρνει να μην σου πω τι, άστο. Λοιπόν, πάμε τώρα Χρυσόστομο σε λένε. Πάμε τώρα στα σοβαρά. Ναι. 10 προπονητές. Και 10 προπονητές στην ομάδα του, στην Δυναμό Κιέβου. Και 5 προπονητές στην Εθνική Ουκρανία τον είχαν βασικό. Αλλά αυτός είναι άμπαλος. Ξέρετε, εσείς δεν ξέρουν αυτοί. Άλλοι 10 προπονητές... Γιατί δεν, γιατί δεν τον βάζετε να παίξει. Περίμενε λίγο φίλε να απαντήσετε, μπορώ να μιλήσω. Ναι, σε ρωτάω γιατί δεν τον βάζετε να παίξει. Γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμος. Ναι. Πότε, πότε θα είναι έτοιμος, το Πάσχα. Όταν ο Βαρέλα και ο Κρέσπο δεν είναι καλά. Αυτή τη στιγμή ο Βαρέλα και ο Κρέσπο είναι σούπερ. Δεν μπορούν να βγουν. Τι να κάνουμε τώρα. Γιατί όταν παίζει αυτός νιώθει σιγουριά δηλαδή. Έχουμε παιχταράδες, τι να κάνουμε. Πάντως ο Χατσερίδης στο Καραϊσκάκης προχθές θα ήταν ταμάμ να παίξει. Παιχταράδες, ένα λεπτό. Παιχταράδες στα στόπερ έχετε. Βεβαίως, Βαρέλα και Κρέσπο. Από τις 22 σέντρες στις 19 χάσατε τις κεφαλιές. Αυτή είναι η παιχταράδες. Βαρέλα και Κρέσπο. Είσαι λίγο ταγαράκος μου φαίνεται.
Μπράβο, ναι, άκου να σου πω τώρα. Για ο λαός του ΠΑΟΚ όντως είναι χειραγωγήσιμος, έχετε δίκιο. Δηλαδή. Γιατί ακούει τον καθένα σε ένα ράδιο και ναι, νομίζει ότι ξέρει μπάλα. Ναι. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Ενώ να ακούει εσένα που λες ότι οι 19 σέντρες που χάθηκαν από τα σέντερ μπακ, έχει σέντερ μπακάρες εσύ. Ακούει μετά τον άλλο να λέει ότι ο Πρίγιοβιτς το καλοκαίρι θα φύγει. Αλλά δεν φεύγει, μένει εκεί. Αλλά το ξέρει ο άλλος, δεν θα την πάει. Τα ξέρει όλα. Ναι. Είναι, αυτό δεν έχει να κάνει, φίλε, με τη χειραγώγηση, έχει να κάνει με την νοοτροπία. Μπερδεύεσαι. Έχει, ότι έχει θέλει να τα ξέρει την... όλα και θέλει να έχει άποψη για όλα. Μπερδεύεσαι. Άκου να σου πω. Επειδή σε ακούω πολλά χρόνια. Ναι. Και φαντάζομαι ότι σε ακούω από το αλληλίλιλιλιλι. Ναι, βάλε 10 πλάς. Ναι. Εγώ σου λέω το εξής. Όταν θες να κάνεις κριτική, να κάνεις κριτική, όχι στο πέδωση. Μαζί σου είμαι εδώ. Εγώ είμαι μαζί σου, το ξέρεις. Όχι στο πέδωση. Ο Κατερίδης λοιπόν. Ωραία. Με τη Σπάρτακ Μόσχα σε εξέθεσε. Όχι. Ούτε με τη Βασιλεία. Είναι για συγκεκριμένα μάτσα. Εγώ φίλε, να σου πω κάτι για το Χατσερίδη. Μάνατζερ του Χατσερίδη. Ναι. Όχι, μισό λεπτό. Ο Χατσερίδη όμως πλέον έχει χάσει την έκρηξη στα 31 του που την είχε ενδεχομένως στα 25-26. Πολύ δεν... ωραία. Ναι. Βάλτο στο Χαριλάο με το Βαρέλα το Χατσερίδη. Βάλτονα. Βάλτονα. Είναι... Γιατί δεν τον έβαλε στο Καραϊσκάκι. Οκτώβριο είναι. Εγώ θα τον έβαλε. Εγώ θα μα τρελάνει τώρα εσύ εμά πρωί-πρωί. Εγώ θα τον έβαλε στο Καραϊσκάκι. Για Βάλτον. Γιατί έχασε πολλέ κεφαλιέ ο άλλο. Ναι. Θέλω να σου πω γιατί. Γιατί. Και κλείσε με αυτό, γιατί έχουμε κόσμο. ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει προπονητή και δεν ακούει του ραδιοφωνικού παραγωγού. Γι' αυτό. Καλημέρες, επόμενο. Ο ΠΑΟΚ έχει προπονητή με τον Μπαμπάτο από πίσω και 18 πόντου από τον πρόεδρο. Είναι καλό ο Μπαμπάτο. Είναι πολύ καλό. Και ο Ολυμπιακό επικόκαλ και Μαρινάκη έχει 28 από τον έχει, πρόεδρο. Και έχει έναν πρόεδρο. Και λέγαμε για τον Σίλβα και για τον Μπέλι Μπέλι. Γιατί είναι προπονητή. Μπαίνει μπροστά να πούμε ο πρόεδρο και για τη διαιτησία και κάνει δουλειά. Καλά κάνει, είναι η δουλειά του. Πέρσι 5 μάτσο θέλαμε τον προπονητή σου. Άντε μπράβο, εγκόμενα του Λουτσέσκου είσαι εσύ. Καλά κάνει και πέρσι. Ο πρόεδρο, αυτή είναι η δουλειά του. Και ο Κόκαλη και ο Μαρινάκη αυτά κάνουν. Αυτά δεν έκαναν. Και του Κόκαλη ήταν τα πρωταθλήματα, μωρέ. Του Βαλβέρδε ήταν. Ναι, αλλά ο Βαλβέρδε δεν σου πήγε Μπαρτσελόνα. Άρα ήταν καλό μου. Και περιμένει το Μέση να τον σώσει. Ναι, έχει πάμε καλά. Μια τακτική την Μπαρτσελόνα. Πολύ κόσμο. Δώσε λίγο το τηλεκοντρόλ. Το κουλούρι. Όχι, το κουλούρι θα το φάσει μετά. Δώσε. Καλημέρε, έλα. Ναι, έπεσε. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλώ τον. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, Μικρό. Καλημέρα. Καλημέρα, γόρι μου, έλα. Ο Παδός Κοτσαέλη είμαι. Ο Παδός της Κοτσαέλη Σπορ. Πού είσαι ρε γίγαντα, έλα. Έχει πρόβλημα περιφερειακός και στα δύο μέτωπα. Δεν μας νοιάζει. Όχι, όχι, μας νοιάζει. Πολύ μας νοιάζει. Μας νοιάζει. Κάθε μέρα έχει πρόβλημα ο περιφερειακός. Δεν είναι περιφερειακός. Αυτό είναι μια κονόμα του... Προβληματικός είναι. Αυτή είναι μια κονόμα, μια κακοτεχνία η οποία σε άλλο κράτος να πούμε θα ήταν φυλακή, αυτοί οι οποίοι να πούμε είχαν δημιουργήσει αυτό το περιφερειακό με ανάποδη κλίση. Έχουν βάλει και φανάρια που είναι στον περιφερειακό πάνω. Μας βάλουν και διόδια να πούμε. Θα μας βάλουν πάνω εκεί στο Ρεόκαστο, εκεί στο φίλο του Τζόρτζιο. Έλα γόρι μου, έλα. Λοιπόν, αυτό με το θέμα με την Ξάντε ότι είναι κολλητή. Θα το δω, λοιπόν, συμπορία εγώ θα το δω. Πόσα χρόνια περνούσε ο Ολυμπιακός ΙΑΚ και η Ξάντη μέσα έξω και έκανε rotation. Απλά φέτος λέει ο Κωνσταντίνος ότι λόγω Μουζενίδη έχει αλλάξει. Γιατί τόσα χρόνια μένα με ξεπάτωνε. Έτσι να το δούμε. Ρε φίλε, πήρες παράρτημα την Ξάνθη. Ο Λουτσέσκο θα πάει και κερδίσει. Θα το πείτε προπονητή μεγάλο. Άντε, τον έβαλε μέσα στα δίκτυα ο Ολυμπιακός. Τη σέντρα δεν κατέβηκε. Τον κάνατε προπονητή μεγάλο. Αφήστε το παραμύθι τώρα πρωί-πρωί. Το Λουτσέσκο. Ο Λουτσέσκο όταν έπαιζε με την Τζούμπα με την Ξάνθη, έπαιζε σαν να έπαιζε τελικό τσάμπιονς. Το πρωτάθλημα του Προέδρου θα είναι. Το Ολυμπιακό έκανε rotation. Ισχύει, ισχύει ότι η Ξάνθη τόσα χρόνια ήταν αλουνού φιλενάδα. Να δούμε ποιο νου φιλενάδα είναι φέτος. Η Ξάνθη τόσα χρόνια επικόκαλη άνοιγε τις ποδάρες της στον Ολυμπιακό. Αυτό λέμε. Και θέλατε να φέρετε γενικό αρχηγό. Παίκτη που έπαιζε στην Ξάνθη και είναι τα χρόνια. Για τέτοια ταγάρια ποδοσφαιρικά μιλάμε ότι είστε. Και κάτι άλλο Κωστή για σένα. Ναι. Οι δάσκαλοι δουλεύουν 140 μέρες το χρόνο, όχι παραπάνω, να ξέρεις. Σκοτωθήκα στη δουλειά. Τι λες τώρα. Με χαρτί και εμβολή. Μην το δίνεις τώρα τέτοια ερεθίσματα, θα τους ρημάξει ρε. 140, μην τους τα δίνεις αυτά 140 πάσα. Μέρες το χρόνο, 4 ώρες τη μέρα. Πω, μην λες τέτοια ρε Κοτσαέλη. Ναι. Γιατί ασχολούμαι τα σχολεία για αυτό με κοιλικία. Φύγε Κοτσαέλη, τώρα έγινε, τον άμα αρχίσεις με τους δασκάλους θα τους ρημάξει και αυτούς. Δεν βγήκε κανένας από την Ξάνθη να τον ξεπατώσει όλα σήμερα. Έλα, καλημέρες, ναι. Το κουλιάζω. Ναι, ρε φίλε, σε έχει φοβηθεί το μάτι μου. Δεν αφήνεις κανένα ήρεμο. Έλα, ναι. Καλά είναι. Καλά είναι, έλα. Ναι. Μου λέτε φιλικό του Ηρακλή και μου γυρίζετε τα μυαλά να πούμε. Το κύριο λέει Παπαδόπουλο, τον τιμήσανε. Δεν άκουσα κανένα Ηρακλήδη ακόμα. Θέλω να ακούσω. Πού να βρεθεί ο Ηρακλήδη. Γιατί ρε. Ούτε θα ακούσεις. Στα πανεπιστήμια κάνει κατάληψη τώρα ο Ηρακλήδη. Καλημέρες. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας.
Δεν μου λέτε ρε παιδιά, Ραπτόπουλε και Κουλιανέ. Ναι. Εγώ τώρα σαν Αριανός, γιατί να ακούω το Μετρόπολης από το πρωί. Για χαρά φίλε, Άρης, στο γέλο ράδιο, φύγε, επόμενος. Για ποιο λόγο ακούς είσαι βλάξ. Εμάς ακούς. Μη, καλημέρες. Δεν είχε κάτι ο Άρης σήμερα επικαιρότητα, ο Πάου και ο Ιάκ παίζουν τσάπιν. Θα ακούσει το γέλο ράδιο, τελείως, θα μιλάει όλο για Άρη. Χθες που είχαμε Άρη, μιλήσαμε για Άρη, μιλήσαμε για τα παιχνίδια. Σήμερα θα μιλήσουμε για Ευρώπη, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, αυτά που κινούνται. Κάχει δίκιο όμως, αλλά εγώ τον έστειλα στο γέλο. Γιατί? Για να ακούσει για Άρη. Α, εδώ πού να ακούσει για Άρη. Καλημέρες. Το Σαΐρι θα ακούσει για Άρη. Καλημέρα. Καλημέρες. Τον Κουλιανό. Τον Βαραγιάννη. Βαραγιάννη δεν ξυπνάει το παιδί νωρίς. Έλα. Θα ακούσει τον Βαραγιάννη, φίλε. Ναι. Όπως ένα θα ακούσει Άρη, απλά σήμερα δεν είχαμε ρεπερτόριο. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε κύριε, έχει δίκιο ο Βαριανός. Έλα, Λεβέντη Κωνσταντίνε. Βαραγιάννης, καλημέρα, ναι. Λοιπόν. Ναι. Από πού να αρχίσω τώρα. Άντε, αργά ξεκινάμε. Με έχεις τρελάνει, με έχεις καψουρέψει. Από το ΑΡΚ με έχεις καψουρέψει, έχω καψουρευτεί, λέω χέρι σε γκόμενα. Και έκτοτε ψάχνω να βρω συνέχεια άλοθη να δικαιολογώ αυτά τα λάθη που κάνεις. Γιατί μονίμως κάνεις λάθη. Δουλεύει σε 232 εκπομπές την ημέρα. Άμα λες τόσα λόγια που λες, δεν το καταλαβαίνεις ότι θα αυτοαναιρείσαι συνεχώς. Λοιπόν, για να μην λοιπόν τον άνθρωπο που είμαι ερωτευμένος μαζί του τον προσβάλλω και είμαστε με ανοιχτά μικρόφωνα, θέλω να μου πεις κάτι το εξής. Μάλιστα. Θέλεις να με πάρεις ένα τηλέφωνο σαν φίλη γιατί σε αγαπώ ή να σε πάρω εγώ άμα μου δώσεις ένα δικό σου και να μιλήσουμε λίγο για κάτι περιέργειες που έχω να μου τις αναλύσεις, να μου τις λύσεις. Φίλε, το λεπτό που περνάει για μένα είναι χρήμα. Είναι πολύτιμο. Ναι. Άμα θέλεις, ωραία, άμα ωραία. Θες το να κόβουμε λοιπόν. Άμα θες να μιλήσουμε. Έλα σε μαρμίτα. Επειδή εγώ μιλάω πολλές ώρες τη μέρα. Είμαι μακριά εγώ. Εγώ παλεύω σαν και σένα με ανθρώπους να τους αποδείξω ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Ναι, εσείς το είπα και την άλλη φορά. Ναι, άμα κάνουμε τώρα είστε της πολύς αλέφαντου και όταν μιλάει ο αλέφαντος κάθεσε προσοχή. Εδώ μπορείς να μου πεις γιατί το παίζεις παλικάρι και πας να καταντήσεις την εκπομπή σαν αυτούς τους μαλάκες του Ολυμπιακού. Μη βρίζεις, Ξεκίνησε ωραίο, ο έρωτας φαίνεται εντάσεις. Μη αγόρ μου, μη. Έχουμε μάθει εγώ και ο Καρατζαφέρης από τον Αλέφαντο πάρα πολλά πράγματα. Τώρα, τα στραβά του Αλέφαντο που είναι με το Μαρινάκι και τα λοιπά. Είναι πολλά τα στραβά. Είναι πολλά τα στραβά. Είναι πολλά τα στραβά. Ό,τι έχει να κάνει Ολυμπιακό, τον άκουσα. 4-0 έλεγε θα χάσουμε ο Πάου. Κάτι τέτοια έλεγε, γιατί έχει γίνει βιντεάκι. 4 λέει ποιο σου άρτα, θα έρθείτε εδώ, θα κάνετε. Εντάξει, το διασκεδάζετε κι εσείς. Δεν το διασκεδάζετε. Να κάνουμε. Με οπαδούς έχουμε να κάνουμε. Έχουμε τον οπαδό του Ηρακλή το μεσημέρι. Τον οπαδό του Ολυμπιακού στην τηλεόραση. Τον οπαδό του Πάου το πρωί. Το πρωί. Τι να κάνω εγώ τώρα. Ναι, αλλά δεν είμαι χειραγωγημένος. Όχι. Αυτό είναι το θέμα. Τα κακά μου θα τα πω. Δεν θα τα πνίξω τα κακά μου, θα τα πω τα κακά. Σωστό. Και για τον Βέρμου και για τον Χατσερίδη και για τον Κανίας. Έχει πάρει πρόοδος ο ΠΑΟΚ μεγάλη. Καλημέρες. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα φίλε. Έχουμε ξένους διοικητές σε όλους τους αγώνες. Όχι. Γιατί οι μικρές ομάδες. Αν ήταν στο ΠΑΟΚ Άρης ξένος διοικητής θα ήταν στο παλιά αγώνας. Πόσο θα έλεγε λες. Θα νικούσε ο Άρης. Ούτε πέναλτι έδωσε στον Άρη, τα φάω δεν τα... Ποιο πέναλτι αγόρι μου καλό, ποιο δεν έδωσε. Ποιο, γιατί να μάθουμε κι εμείς, ποιο πέναλτι δεν έδωσε. Ποιο αγόρι μου καλό. Αυτό που ήτανε. Ποιο. Δεν το είδατε. Πες μας να το μάθουμε γιατί δεν είναι, κανένας δεν διαμαρτύρει. Ρε φίλε εδώ τουρκοραδιόφωνο είναι, τι έσαι πέναλτι ότι πήρες. Όχι και εγώ με Αργιανούς μου μιλούσα, δεν μίλησε κανένας για τον Μπρούνο Γκάμα λέει, αλλά δεν τον ακουμπάει, είναι θέατρο η φάση. Ναι. Α, θέατρο υπάρχει μάλιστα. Ναι. Τα φάουλ που δεν σφύριζε. Ποια φάουλ, με κόκκινη έπαιξα, αποβολή είχα από το 60, τι άλλο να κάνουμε δηλαδή. Κι άλλο. Α, κι άλλα. Θες δικιά σου διαιτησία κι εσύ δηλαδή. Ναι. Θες δικιά σου. Με ξένο θα παίξουμε, άκου να σου πω κύριε μου καλέ. Θα παίξουμε με ξένο την 7η μου αγωνιστική. Δεν σε συμφέρει Αριανέ, δεν σε συμφέρει ο ξένος. Θα παίξουμε με ξένο. Συμφέρει. Δεν σε συμφέρει ο ξένος όπως δεν συνέφερε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη ο ξένος. Πέπαιξε καλά τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό. Εκεί πρωτοσπαίχτης ήταν ο... Ο? Ποιος ήταν πρωτοσπαίχτης, αυτός που έβαλε τον γκολ. Δεν σε συμφέρει γλυκό αγόρι. Να παίξει ξένος διαιτητής στο Άρης ΠΑΟΚ. Τον Άρη δεν το συμφέρει. Θα παίξει όμως. Θα παίξει ξένος. Το συμφέρει. Να σε καλά κύριε μου. Καλημέρα να έχεις. Καλημέρα Πασάκα μου. Να σε καλά. Το πρώτο τάκλιν που θα κάνει ο Σιώπης είναι κάρτα στο τρίτο λεπτό. Δεν το συμφέρει. Μπορεί να κάνει και ο Βερμπλουμ τάκλιν όμως. Δεν είναι. Πήρε πίσω κάρτα. Άλλον ένα θα πάρουμε σίγουρα. Α, με το Βερμπλουμ θα πας να πάρεις τον Άρη. Νομίζω θα είναι έτοιμος. Θα παίξει θέση του Κάνιας. Ο Βερμπλουμ μετά τη διακοπή θα αρχίσω να τον αξιολογώ και να τον κριτικάρω αυστηρά όπως εσύ τώρα. Περιμένω λίγο όμως. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλώς τον. Να είναι καλά τα κουμπαράκια.
Άκου παράγει μου, παράγει μου. Έλα, Ηρακλειδέα. Α, έλα ρε Ηρακλειδέα. Με σένα θα κλείσω. Έχεις όσο χρόνο θες. Ο τελευταίος και τρομερός. Δεν παίρνουμε άλλες γραμμές. Πάμε, έλα. Πάμε να ακούσουμε τον αγνώμονα τώρα. Όχι για αγνώμονας. Εμείς ξέρουμε να εκτιμάμε. Ναι. Πώς δέρνοντας τον άνθρωπο, τον βγάλατε τον καρκίνο τώρα. Να αναπαυτεί το χώμα εκεί πέρα, το σώμα του να αναπαυτεί. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Άμα πεθάνω κι εγώ, καλά λόγια θα λέγα. Κοίταξε, Κώστα. Άστερε το παραμύθι τώρα. Εμείς είμαστε η πιο αδικημένη ομάδα. Άλλο αυτό. Ξέρουμε. Άλλο αυτό. Να σεβόμαστε. Άλλο αυτό. Αυτό... Να εκτιμούμε τους ανθρώπους. Αυτό, όχι, δεν εκτιμάται. Αν παραφέρθηκαν 2-3 άτομα. Δεν εκτιμάτε τους ανθρώπους. Ωραία, άκουγα σου πω, Κώστα. Αν παραφέρθηκαν 2-3 άτομα. Έτσι, έτσι. Δεν ναι. θα κάνουμε όλοι μας. Ναι, εγώ ναι, έχω 5 φίλους στην Ηρακλειδή. Όλοι έχουν να λένε τα καλύτερα για εγώ τον κόσμο. Εγώ ξέρω, αν πεθάνει κάποιος, καλό είναι. Που έχουμε μέσα στο πετσί μας. Όμω είναι μεγάλη κάθαρμα. Φίλε, το ότι ο Ηρακλής είναι η πιο αδικημένη ομάδα πανελληνίως δεν το συζητάμε. Και με την εθνική δεν είμαστε. Κατά τη εθνική είμαστε. Κατά τη εθνική εσύ. Βέβαια. Ναι. Γιατί είμαστε αδικημένοι. Άρα λες ότι σωστά πράξατε και συνεχίζετε να τιμάτε τον Θόδωρο Παπαδόπουλο. Βέβαια. Γιατί τον έχετε ψηλά. Ορίστε. Μα πεθαμένο τον τιμήσετε. Ζωντανό τον δέρνατε. Τι να κάνουμε. Ναι. Ζωντανό τον δέρνατε. Να ξέρεις φιλαράκι Ηρακλειδέα, επειδή ο Θόδωρος ήταν φίλος μου και όταν λέω φίλος μου, έτσι. Ναι. Ήταν παναθηναϊκός ο συγχωρεμένος, αλλά τον Ηρακλή τον αγάπησε σαν να είναι η ομάδα του. Πραγματικά μπήκε στο πετσί του μέσα. Στο λέω γιατί μου το εκμυστηρεύτηκε πολλές φορές. Του λέω ρε εσύ, λέει έχω κολλήσει το μικρόβιο. Λέει είμαι Ηρακλής που όλα πλέον. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν ξεχνάμε που ήταν στη Νέα Σμύρνη στο 2-2 συγκεκριμένα στα πέναλτι που κερδίσαμε τα πέναλτι. Ναι. Θυμάμαι που αποκλείσαμε τον Πανιόνιο. Έβγαλε. Ήταν στο γήπεδο ήταν. Είχε βγάλει πολύ άγχος γιατί δεν μπορούσε να ανεβεί η ομάδα, να ξέρετε. Δηλαδή το έλεγε. Το ξέρω. Το μυστικό της ζωής. Να είσαι καλά, φίλε του Ηρακλή. Έβγαζε πολύ άγχος. Α, το μυστικό της ζωής. Πίεση. Πολύ πίεση. Νόμιζε ότι ο Ηρακλής ήταν αέποντιον, αλλά αυτός είχε πολύ άγχος. Ο πεθαμένος γιατί δικαιούται. Γιατί δικαιώνεται, ξέρεις. Γιατί δεν είναι επικίνδυνος. Δεν μπορεί να σε κάνει ζημιά, δεν μπορεί να σε ανταγωνιστεί. Σαφώς. Δεν μπορεί να σε κάνει, ξέρω εγώ, να σου φάει τη δουλειά, σου φάει την κόμενα, δεν μπορεί να σου κάνει. Ναι, βρε, δεν υπάρχει πλέον και σου λέει θα πούμε μόνο καλά πράγματα. Αλλά μόνο πράγματα που ισχύουν. Το πεθαμένο, ο βρωμιάρης ο άνθρωπος. Ναι. Ο βρωμιάρης ο άνθρωπος γενικότερα, το πεθαμένο, του λέει καλά λόγια γιατί δεν κινδυνεύει από αυτόν. Ναι. Πάντως αυτό που είπα ισχύει, μου το εκμυστηρεύτηκε σε μια κουβέντα που ήμασταν δυο μας, μου λέει φίλε, έχω γίνει άρρωστη γριά. Παρότι Παναθηναϊκός από χρόνια. Εγώ τον Θόδωρο τον ήξερα 15 χρόνια. Λιδωρήθηκε, κτυπήθηκε, χρεώθηκε. Και τώρα μετά με τα θάνατον, ντεμέκ τον κάνουν να πούμε σαχλαμάρες. Δεν γουστάρω έτσι. Δεν γουστάρεις. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψη Κωστή, την κατέθεσε και κάπου εδώ νομίζω ότι πρέπει να κατεβάσουμε. Γι' αυτό δεν πάω κηδείες μνημόσυνα. Δεν πας. Γιατί θα κοπανίσει ο κόσμο. Τρελαίνεσαι και... με τους δίθεν. Ναι, δεν και εγώ με τους δίθεν τρελαίνομαι. Να ξέρεις. Δεν πάω. Ναι, αλλά κάπως πρέπει να τους θυμόμαστε. Το θυμάμαι μόνος μου. Δεν χρειάζεται. Να το κάνω δημόσια, τον θυμάμαι. Μου λέγανε για τον Πλούταρχο προχθές. Τραγουδάει τον Πλούταρχο, τον τραγουδιστή. Τραγουδιστή, ναι. Τραγουδάει σε μια πρωτότυπη παράσταση στο Βεργίνα θέατρο. Είναι σαν συναυλία και σόου ταυτόχρονα με χορευτές και πολλά άλλα. Ξεκινάει δηλαδή σαν story και ντύνεται μουσικά από τα τραγούδια του Πλούταρχου. Τι να πεις για τον Πλούταρχο βεβαίως, για αυτόν τον καλλιτέχνη, με το που πιάνει το μικρόφωνο και βγάζει φωνή, σε καθυλώνει. Ήταν γεννημένος για τραγούδι ο άνθρωπος. Να πούμε ότι παίζει στο θέατρο Βεργίνα κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Εκεί βρίσκουμε τα εισιτήρια στα public και στο ticketservices.gr. Κοστίζουν από 20 ευρώ με ένα welcome ποτό. Κλείστε τα από τώρα γιατί γίνεται ένας μεγάλος χαμούλης. Μαζί μας ήταν και η Wind Vision.